Τι πράγμα? Μισή χαρά λέω πήρες. Γιατί? Το Σάββατο. Την Κυριακή ξαναστεναχώριασε. Πώς δεν νομίζεις? Δεν νομίζω, Τάκη. Οι πληροφορίες λένε, Ευαγγέλη, ότι ήσουν κάτι φύση. Όχι, οι πληροφορίες λέμε ότι ήμουνα. Και εσύ και η συνοπαδή σου. Μισή χαρά. Χαρήκατε λίγο το Σάββατο. Έτσι. Όχι, το Σάββατο χαρήκαμε πολύ. Δεν χαρήκαμε κερδίσατε, λίγο. Βέβαια, ναι, το πρώτο ντέρμπι. Wow, δεν λέει κάτι αυτό. Πώς, τι δεν λέει κάτι αυτό. Τι, βαρέθηκα να κερδίζω εγώ. Η απόδοση μας. Βαρέλα. Όχι βαρέλα, πήγα να πω βαρέθηκες, είπες, πήγα να πω πάλι βαρέ. Mm. Η απόδοση μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι, η συνέχεια ανωδική απόδοση. Mm. Αλλά για το άλλο δεν... Τώρα μην μου πεις ότι δεν είχες ενδιαφέρον για το Παναθηναϊκό, πάω και θα σε ψεύτησες. Δεν θυμάμαι. Καταρχήν έλειπα τρεις μέρες, η μία τι ήταν το μάτσο ΠΑΟΚ. Όχι, άλλο λέω. Είχα πει, ναι. Είχα προλάβει γιατί δύο μέρες είχαμε κάνει. Αν θυμάσαι, είχα προλάβει να πω ότι ήθελα να μπει σε αυτό το μάτσο ένα γκολ. Δηλαδή δεν ήθελα χ. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα. Εσύ να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ήθελες. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Άσε στοιχηματικά. Όχι, ρε. Άσε το κολοστοίχημα. Όχι, δεν μιλάω. Στοιχηματικά, άσε το παίξα. Τι στοιχηματικά. Άσε το παίξα εγώ. Τι στοιχηματικά. Τι θέλει να πει. 4,5 φράγκα. Λέω, ήθελα ή να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Φυσικά, να σπάσει. Δεν καταλαβαίνει τι λέω προφανώς. Προφανώς δεν καταλαβαίνει τι λέω. Λέω, ήθελα ή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός να σου σπάσει το αίτητο. Γιατί το πρωτάθλημα δεν μπορεί να το χάσει ακόμη και να χάνει. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ούτως ώστε κατά 99,99%, για να μην πω 100%, γιατί θα είναι λίγο έτσι πολύ υπερφύαλο, είμαι πέμπτος σίγουρα. Είμαι πέμπτος σίγουρα. Έκδηλη ταραχή σου. Όχι, καθόλου ταραχή. Απλά δεν είμαι έτοιμος. Άλλο ένα. Ναι, να ολοκλώσω λίγο το τέτοιο. Να ολοκλώσω έψω. Πού περίμενες να χάσει ο ΠΑΟΚ. Λέω, σε όλα τα παιχνίδια περιμένω να χάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να παίζει ο ΠΑΟΚ και να μην θέλω να χάσει, μάλλον να το πω σωστά. Έτσι δικαιολογούνται οι αντιδράσεις. Εσύ όταν παίζει ο Άρης, θες να κερδίσει ο Άρης, δηλαδή. Σε κάποια παιχνίδια, να τώρα με τον Ολυμπιακό, βέβαια. Θες να κερδίσει. Άρης. Άρης, ρε. Πριν Άρης, ρε. Προς Σαββίδη, ήθελες να κερδίσει ο Άρης τον Ολυμπιακό. Τι με νοιάζει εμένα. Α, τι σε νοιάζει. Τώρα ποιο φαίνεται ειλικρινή. Στο τέτοιο, στο τελικό του Καφτατζόγλου με ποιον ήσουν. Πού? Στο τελικό, το Καφτατζόγλου. Άρης Ολυμπιακός. Ναι, εκεί που ντροπιάσατε την πόλη. Εκεί που ντροπιάσαμε την πόλη. Εκεί, με ποιον ήσουν. Με κανέναν, ουδέτερος. Ουδέτερος. Δεν με αφορά, ρε φίλε. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Εγώ λέω, επαναλαμβάνω ότι με την νίκη σου αυτή 99,99% είμαι σίγουρα πέμπτος, για να μην το πω 100%. Βάσει προγράμματος. Βάσει προγράμματος μιλάω πρώτα, γιατί η απόδοση μπορεί από την άλλη εβδομάδα να αλλάξει. Λέμε. Να πάει και βάσει προγράμματος αγωνιστικών και κατάστασης, τελευταίο το αφήνω αυτό γιατί μπορεί να αλλάξει, να ο Παναθηναϊκός αρχίζει να οριάζει και ο Άρης να πέσει, ξέρω εγώ. Είμαι πέμπτος 99,99% και θα παλέψω για την τέταρτη θέση πάλι βάσει προγράμματος με τον Ατρόμητο, πάντα με το δεδομένο, για να είμαι ειλικρινής, με το δεδομένο θα τον κερδίσω στο Χαρλάου. Αν τον κερδίσω στο Χαρλάου, θα πιστεύω θα κριθεί στον πόντο. Ή ένα πόντο θα είναι πάνω ο Άρης, ή ένα πόντο θα είναι κάτω. Έτσι, γιατί τις διάβαζα λίγο τις αγωνιστικές θέσεις, έτσι τα είδα. Αν κερδίσει ο Άρης στο Χαρλάου, που πιστεύω θα κερδίσει, θα παλέψει για την τέταρτη θέση με τον Ατρόμητο. Στον πόντο. Στον πονταλάκι. Να παλέψεις να βγεις τέταρτος. Ναι. Γιατί και παλιά λέγαμε πριν κανένα μήνα, λέγαμε ότι και η 7η θέση οδηγεί στην Ευρώπη. Τώρα. Ναι. Και η πέμπτη θέση μπορεί να μην σου δώσει το εισιτήριο της Ευρώπης. Σωστό αυτό που λες. Γι' αυτό θα παλέψω για την τέταρτη. Αν θα πάει τελικό ΠΑΟΚ Λαμία ή ΠΑΟΚ Τρίπολη, εσύ και οι συνοπαδοί σου, οι φίλοι του Άρη, πολύ εύκολα. Εγώ μ' αρέσουν αυτές. Ποια ομάδα θα είστε? Νομίζεις ότι με φαίνεσαι σε δύσκολη θέση. Να ακούει ο κόσμος. Θα σου απαντήσω. Εσύ μην καπελώνει τον άλλο όταν μιλάει. Δεν καπελώνω, μα ρώτησε κάτι να μην απαντήσω. Σαν τη γέρα στο κρεβάτι, σαρδελό. Δεν θα απαντήσω. Σαρδελό μου, περίμενα. Λέω λοιπόν και σένα και του συνοπαδού σου, του φίλου μα του Αριανού. Ναι. Αν πάει τελικό. Να είναι ο Άρης πέμπτος. Να είναι ο Άρης πέμπτος. Και να πάει τελικό. Πάει στο τελικό. ΠΑΟΚ Λαμία ή ΠΑΟΚ Τρίπολη. Με ποιον θα είστε? Τελείωσε. Να απαντήσω. Αφού δεν μιλάω. Εγώ θα είμαι τη Λαμία. Με τη Λαμία. Ωραία. Αλλά εφόσον. Αλλά στάσου. Εγώ να ρωτήσω. Α, και μόνο εσύ. Δεν θα βγει Ευρώπη. Δεν θέλω. Ωραία. Γουστάρω. Φυσικά δεν θέλω. Γουστάρω. Εγώ το άλλο να πω. Ναι. Εφόσον εσύ θες. Με αυτή τη λογική και εσύ δεν θες να βγει ο Άρης Ευρώπη, έτσι. Εφόσον είναι έτσι. Γιατί δεν κάθεσαι με όποιον εκτός. Βγάλει την ΑΕΚ έξω. Άμα πέσει με Λαμία ή με. Πώς λένε. Ή με Τρίπολη. Άμα πέσει, λέω, έναν από του δύο, κάτσε χάσει τρέγια για να είναι ο ένα από του δύο. Σίγουρα στο τελικό, ούτως ώστε να μην βγω πέμπτος.
Να μην βγω Ευρώπη αν πέμπτος. Κάτσε, χάσε λίγο, τρέγια. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Σου πήρα το επιχείρημά σου και σου το έφερα στη μάπα. Κάτι κάνω λάθος. Κάτω την άποψή σου, γιατί θα σου γυρίσει πάλι μπούμερα και ο συνήθως κατά 80%. Δεν νομίζω. Που την τρως την καρδάρα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη. Υπάρχουν, Ευαγγελάκη μου. Βαγγελάκη. Διαφορετικοί, όσο μου λες, Τάκη, διαφορετικοί στόχοι. Δεν νομίζω, Τάκη, είναι η έκφραση. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι. Και ο ΠΑΟΚ δεν χαρίζει τίτλους για χαζομάρες. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει το τρίτο συνεχόμενο κύπελο που θα έρθει στην πόλη μας, που δεν το έχει ξανακάνει άλλη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη μας, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Κατάλαβες. Συνάμα θα φέρει και τη μεγάλη την κούπα. Ωραία. Το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, είπες ένα ο ΠΑΟΚ σενάριο. Θα πάει να κάνει. Δηλαδή, ναι. Εσύ τι λες τώρα. Όχι, όχι, άλλο για να δεις ότι σου γυρίζει μπούμερανγκ. Γιατί γυρίζει είναι μπούμερα. Ασόβαρο αυτό που είπες. Δηλαδή, εσύ λες τώρα ότι ο ΠΑΟΚ όχι, να κάτσει να αποκλειστεί. Να ολοκληρώσω. Λες να κάτσει ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί για να κάνει καζούρα στον Άρη και να πάρει τον Νταμπλ. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Είπες ένα και σενάριο. Μ' αρέσει που το επιχείρημα μου το έδωσε στην Ελλάδα. Μα φίλε μου, είπες ένα σενάριο. Γελά και τα ρολόγια. Είπες ένα σενάριο. Γελά και τα ρολόγια. Πρόσεξε, ρε φίλε. Πρόσεξε. Γιατί δεν κατάλαβες τι είπα προφανώς. Είπες ένα σενάριο. Δεν κατάλαβες καθόλου. Εσύ πάλι πας να το γυρίσεις. Όχι, μα το ίδιο θα πει. Θα άφησε τώρα. Αλλά ο κόσμος έμαθε. Ναι, αλλά σε άφησα όμως και δεν αφήνεις. Σε άφησα να πω αυτό που είπα. Προφανώς δεν κατάλαβες. Είπες ένα σενάριο το οποίο ποιο? Ο Άρης θα είναι πέμπτος, ναι. Και θα παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία τελικό και εγώ φυσικά θα ναι. θέλω με τη δική σου λογική ναι. να πάρει ο ΠΑΟΚ για να βγω Ευρώπη. Και σου λέω, ναι. και σου λέω φίλτατε, αν δεν πέσει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και παίξει ΠΑΟΚ Λαμία και ΑΕΚ Τρίπολη, το φυσιολογικό από αυτά τα δύο. Δεν είναι να περάσει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Εγώ, κοίταξε τώρα, μην με πας σε άλλη ερώτηση. Εγώ σε έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Συγγνώμη. Εσύ λέω. Μου φαίνει το σενάριο το να βγει ο Άρης πέμπτος και να μην βγει η Ευρώπη. Και σου λέω το απλό. Το αποκλείς. Καθόλου. Και σου λέω το σενάριο. ΠΑΟΚ Λαμία ημιτελικός και ΑΕΚ Τρίπολη. Έτσι. Ναι, και τελικός 90... ΠΑΟΚ Τρίπολη. Τι είναι? ΠΑΟΚ Τρίπολη τελικός. Με αυτή την ΑΕΚ. Εντάξει. Αυτή την ΑΕΚ. Εντάξει, καλά. Μα, με το φιλικό που έπαιξε προχθές. Ο Άρης έπαιξε φιλικό. Φιλικό ρε φίλε. Δεν στο είχα πει. Στον Παναθηναϊκό έπαιξε σε εχθρικό και εγώ έπαιξα με την ΑΕΚ φιλικό. Τι ακούμε ρε παιδιά εδώ. Στον Ήπειρο τι ακούμε. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα. Ποιο? Υπάρχει ένα μαρκάρισμα στον Λιμνιό. Σε ποιον? Στο Λιμνιό. Ναι. Που είναι κόκκινη κάρτα. Πραγματικά είναι σαν να τον έχει χτυπήσει αυτοκίνητο τον άνθρωπο. Έχει δηλαδή. Επειδή έχω δει, έχω δει να χτυπάει και μηχανάκι μπροστά μου και άνθρωπο με αυτοκίνητο. Ναι. Έχει πέσει με τέτοια δύναμη, τέτοια φορά, τόσο άτσαλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν τώρα. Του Παναθηναϊκού επάνω στο Λιμνιό, ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό και, είναι και δεν το δίνει ούτε κάρτα. Ούτε κάρτα αυτό ήταν το λάθος, το μόνο λάθος του διαιτητή. Το μόνο λάθος του διαιτητή είναι που δεν αποβάλλει, που δεν αποβάλλει τον Γιώχασον. Που χτυπάει εσκεμμένο τον Βιερίνια και φυσικά είναι η αυστηρότατη κόκκινη κάρτα που δίνει στο Ζαμπά. Ωραία. Το πρώτο γκολ, την αγωνιά του Μάτος δεν την είδες προφανώς. Αγωνιά, την αγωνιά του Μάτος στον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Καλά, εσείς τώρα μπορεί να δείτε ότι ο Μάτος έβγαλε κανένα μαχαίρι. Okay. Εγώ παρόλο αυτό, παρότι το γκολ σου ήταν τέτοιο, λέω ότι η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν δίκαιη. Διότι δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Όχι, δεν, άλλο το 0-6 είναι το Μάτος. Άλλο το 0-6, το πρώτο σου γκολ είναι φάουλ. Δεν είναι φάουλ, ο αγώνας του είναι στο σβέρ. Εντάξει, καλά, οκ. Okay. Είστε αστεί. Εντάξει. Είστε αστεί και γουστάρουμε ναι. που ασχολείστε εγώ, με όμως, όλα αυτά. Δεύτερη φορά το κάνεις όμως αυτό. Εγώ ποτέ δεν είπα, τέτοιο είναι αστεία αυτά που λες. Δεύτερη φορά δεν το κάνεις. Δεν είναι κακό, μπορεί να το πεις. Όχι, δεν εγώ είναι, κρίνω δεν ότι είναι αστείο αυτό που λες. Εντάξει. Πες δηλαδή ωραία, εσύ το είδες αυτό που δεν. Στην ΕΡΤ, το έχει σταματημένο. Στην ΕΡΤ, σταματημένο ο αγώνας του Μάτος είναι φάουλ. Ποιο το είπε? Δεν με ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται να μου το πει ρε φίλε. Ποιος μου το είπε? Αυτός ποιος? Που έκανε ο Βαρούχας. Δεν με ενδιαφέρει που ο το λέει ο Βαρούχας. Είπε ότι είναι φάουλ. Ο Βαρούχας και φάουλ να μην έλεγε το τι βλέπω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Βαρούχας. Ναι, φάουλ είπε. Φάουλ είπε. Φάουλ είπε ο Βαρούχας. Ναι. Μάλιστα. Αφού ο αγώνας του είναι στο σβέρκο του άλλου, τι θες να είναι? Πέναλτι. Α, μήπως είναι μοντάζ και αυτό. Μοντάζ είναι. Πώς γουστά. Ρε μοντάζ, ναι, αλλά πρόσεξε, δεύτερη φορά το κάνεις. Λες για αστεία. Δεύτερη φορά το κάνεις. Ναι, δεν είναι έτσι απόλαυση, σωστό αυτό. Απόλαυση, ποιο ναι. δεν είναι σωστό. Δεύτερη φορά λες αστεία. Πεις, τι θα πω. Όχι. Αστείο είναι ρε φίλε για μένα. Εγώ ναι, το αλλά... κρίνω αστείο. Ωραία, αστείο είναι. Εσύ τσατίζεσαι. Δεν τσατίζομαι. Εσύ δηλαδή προπαγανδίζεις όλη τη χρονιά. Δεν τσατίζομαι εγώ. Τσατίζομαι που λες την άποψή μου αστεία. Προσπαθώ τα καραγκιουζλίκια που λέτε όλοι σας. Κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, καραγκιουζλίκια είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεύτερη φορά το κάνεις. Τρίτη θα το κάνω και θα το κάνω συνέχεια. Αφού είναι καραγκιουζλίκια. Δεν το κατάλαβα. Εγώ κρίνω ότι είναι καραγκιουζλίκια αυτά που κάνετε. Δηλαδή μια ομάδα. Που έχει 20 νίκες σε 23 μάτς, έχει την καλύτερη επίδεση, την καλύτερη άμυνα, τα καλύτερα στατιστικά,
Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι αδικημένη από τη διαιτησία. Ψάχνετε σε κάθε μάτς, ρε απίστευτη. Τελευταίο μάτς, ψάχνετε σε κάθε μάτς αν έκλασε ο Μάτος ή αν κατούρισε την πινακίδα. Ή αν ακούρισε την πινακίδα ο Ακπομπ. Τι να κάνουμε. Άντε ρε κάτε μαστιχάρι. Εσύ μας έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα. Άντε ρε κάτε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είσαι στο γήπεδο και δεν πήρες καμπάρι. Και μας είπες ήταν το μισό παπούτσι του Βέλεν μπροστά και offside έλεγες. Αφού είναι. Τι να κάνουμε. Είναι. Το είδες στο γήπεδο. Δεν το είδες. Το είδα. Α, το είδες και στο γήπεδο. Είσαι ο μόνος. Το είδα. Είσαι ο μόνος. Όχι ο μόνος. Αν υπήρχε βάρ θα ήταν άκυρο και, και δεν θα έπαιρνε ούτε χείρι. Αν υπήρχε βάρ θα ήταν άκυρο. Τι να κάνουμε τώρα, κάτε φύσα και τη μύτη. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Μα σχολεί κανένα χάρο εδώ πέρα. Όχι, βρωμιάρι, πέντε μέρες χάρ και χούρ και τι να κάνουμε εμάς τώρα. Τι να κάνουμε. Κρεωμένος είμαι, τι θες. Άμα ήθελες δεν έχω πρόβλημα. Να κάτσεις στον κόλο, να γίνεις καλά, μα σχολεί όλους εδώ πέρα. Φωνάζει εδώ το ραδιομέγα. Την προηγούμενη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, λείπεις Παρασκευή, Σάββατο. Τρίτη δεν έλειπα. Ούτε Τετάρτη έλειπα. Τετάρτη ήταν το μάτσο Πάουκ, δεν έλειπα. Ήσουν εδώ. Πρέπει στο μάτσο Πάουκ να είμαι εδώ. Άκου τώρα πώς το παίρνει. Ρε, καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν πάτησε στο. Για να καταλάβετε τι τραβάω με αυτό. Ναι. Ο άνθρωπος δεν πάτησε το πόδι του στο στούντιο. Ήμουνα εγώ τρεις ώρες. Ναι. Και λέει. Δεν έλειπα. Ρε εσύ, άμα ήμουν και καλά, θα ήμουν εδώ. Αν είναι δυνατόν. Αν ήμουν καλά, θα ήμουν εδώ, όχι. Έλειπε από εδώ. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πέντε μέρες. Και Σαββατοκύριακο να είμαι εδώ. Πέντε μέρες. Να έρθω και την καθαρά Δευτέρα. Άλλο σου λέω. Ναι. Πέντε μέρες ψοφολογάς και δεν έλεγες καλά. Δεν περνάει εύκολα αυτό και δεν με πέρασε ακόμη. Δεν περνάει εύκολα. Τι να κάνω. Δεν περνάει. Αφού πέρασε τα 50, πού να περάσει. Εντάξει, εσύ τι είσαι, μακριά είσαι. Εγώ δεν είπα για μένα, ρε φίλε. Ναι, εσύ μακριά είσαι. Εγώ δεν είπα 48,5. Σιγά τα ΟΑ. Προσέχω. 18 μήνες διαφορά. Κλάι, μα είναι τι προσέχει. Τι να κάνουμε, το μηχανάκι με τίναμε σε καμιά φούσκα μέσα. Σκάσατε. Ναι, μπορεί, δεν βλέπει. Σκάσατε. Η τελευταία σας, ακούμε, η τελευταία σας ελπίδα. Βασίλη, τι ακούμε εδώ πέρα, ρε φίλε. Από το γνωστό συνεταιράκι που έχετε άψογες και άριστες σχέσεις. Παναθηναϊκό, λόγο Γιάννη Κόντι. Παναθηναϊκό, τι είπε. Ναι, λέω Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Με τον Παναθηναϊκό έχει άριστες καλές σχέσεις. Καλά πλάκα κάνεις, φυσικά. Ο Ολυμπιακός πέθανε. Ας και με την ΑΕΚ έχουμε. Παιδιά. Και λίγο πάω. Αυτό είναι γνωστό. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Από 10 έχετε άριστες σχέσεις. Είναι γνωστό. Δεν πέρασαν τη σέντρα χθες οι άλλοι. Γιάννη Κόντι. Ναι. Τα συνεταιράκια που παίξατε για να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός. Φιλικό Άρης με την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού πάω και ήταν εχθρικό. Φιλήσατε δαχτυλίδι. Παίρνετε όλους τους ελεύθερους ως διαμαγείας από τον Ολυμπιακό. Α, τώρα με τον Ολυμπιακό έγινε. Τώρα έγινε με τον Ολυμπιακό. Και έχετε κοινές απόψεις. Και με τον Τιγρούλη. Κοινές απόψεις με την ΑΕΚ. Α, μπράβο. Είμαστε με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Πιστεύω και λίγο με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το λόγο. Το, άμα μπεις μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άμα το λένε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τελείωσε. Τι κοινές απόψεις έχουμε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε για τον ΠΑΟΚ τίποτα, τίποτα άλλο. Όχι, μόνο για τον Άρη λένε. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Βγάζουν έχθρα όλοι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποια λες, τα ασπρόμαυρα site. Όχι, ρε, στο Facebook. Α, το Facebook λες. Μπες στη θύρα 7 μέσα. Στη θύρα 7. Ναι, ναι. Πάρε τη τσουκαλά τη εκπομπή. Πήγα στη θύρα 7 που είχαν έρθει σε ένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Κάτι παλί, ο υποβρύχιο και αυτό που είχαν έρθει στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Στο Κορδελιό θυμάμαι. Πάρει φωτογραφία. Ναι, αυτό ο υποβρύχιο. Και ήταν αγκαλιασμένοι. Υπάρχει, άμα θε να το δώσω το τέτοιο. Ο υποβρύχιο, ο ναυτικό, ο τέτοιο, πώ του λένε. Και μπλουζίτσε έχει. Και μπλουζίτσε έχει. Τέτοια ξέρω. Ένα δώρο πρωτάθλημα θυμάμαι στον Μπαράζ στο δεύτερο ημίχρονο του 1980. Δανεικοί ποδοσφαιριστές, 400 χιλιάρια καταμιακή διευκόλυνση. Πάλι ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό τώρα εδώ πέρα. Τα 6 εκατομμύρια του και τα μόλτο στον Ποπό τα ξεχάσαμε. Τα 6 εκατομμύρια. Εκείνα ήταν Κυριακή απόγευμα. Ας πάμε στο διατάφτα. Ο ΠΑΟΚ για άλλη μια αγωνιστική. Ξεκίνησε με ΠΑΟΚ μετά πιο λίγο το ίδιο. Του χορηγού δεν είπαμε. Δεν πήγαμε. Τι να σε κάνω. Κάτσε να διαβάσω το Πορκίτο. Θα την πε το Πορκίτο. Θα τα πω το Πορκίτο γιατί είναι. Πρώτο και καλύτερο λε και εσύ. Το τεχνικίδι και την ανανέωση του Πορκίτο. Σε λίγο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυτό να μας ευχαριστήσει. Γιατί? Τι γιατί. Διαφημίζεται ο άνθρωπος. Το έχουμε ξεσκίσει τη διαφήμιση. Εντάξει, εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Πάμε καλά. Βέβαια δεν πήγαμε ακόμη και δεν πειράζει. Να στείλει καμιά δωδεκάδα σουβλάκια τώρα που είναι. Πάλι να στείλει. Το εξηγάμο, ρε. Τρίτη φορά. Στου 6 μήνες έστειλε 2 φορές. Επόμενο τι έκανε. Μεγάλη δουλειά του. Ο άλλος έφαγε. Μην είχε φάγει. Ο άλλος έφαγε. Εμείς φάγαμε. Εγώ να πω την αλήθεια, έφαγα ένα σαντουιτσάκι. Εσύ έφαγε γιατί είσαι μουλάρι. Σπίτι, μόνος, σπίτι, ναι, σπίτι. Εδώ σπίτι. Εδώ το έφερα όμω, τι έκανα. Πού να φάμε, εμεί ευθύνο γιατί μπορεί να κολλήσει, φύγε. Ένα ντέρμι πάνε πιο έτσι μα πρίξει τώρα. Λοιπόν, μαδάρα, πέμπτη, τέταρτη. Πορκίτο. Τίποτα, παίξε. Πορκίτο ψητοπολείο, Βασίλη. Πορκιτάρη.
Άρισε τελειωνικά, δεν πορκή τάρισε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου είναι η διεύθυνση του Πορκίτο και delivery. Ακούει στο 23 15 20 555. Κατεβάστε την εφαρμογή, είναι εσύ, βγάλε και τα συμπαγκαλίδια σου. Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκτος 10% σε κάθε παραγγελία. Να πω και κάποιες λαχταριστές προσφορές του Πορκίτο. Δύο μπέργκες με ρυγείο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο 4 ευρουλάκια. Δύο special burgers, ένα τσίκις και μία κοκακόλα, 330 ml κοκακόλα, το κλασική κοκακόλα, μόνο με 5,90 και φυσικά ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Βάλε ρε τη σίγα σήμερα. Τι έβαλες πάλι, πάλι τέτοιο ηχητικό θα μας βάλεις πάλι. Είστε έτοιμοι. Έλα να βάλουμε ακουστικά. Α, το είναι πολύ ωραίο, το ξέρω. Το έχω ακούσει το μεσημέρι. Ο Καβούρας. Ροκζούκ. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ροκζούκ. Ο Μελισανίδης τι είναι. Τίγρης. Αλλιώς. Πρόεδρος. Αλλιώς. Μεδάρι. Εκτός από το Τίγρης τι άλλο τον έχουν πει. Τι τον έχουν πει. Κάβουρας. Ναι, ρε, ναι. Κυκλοφορεί από το μεσημέρι. Απίστευτο. Το λένε Κάβουρα, ο Κάβουρας. Άκου, άκου, άκου. Έλα να βάλουμε. Έγινε χαμός, όντως. Ο Μελισανίδης τι είναι. Ο Κάβουρας. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Μελισανίδης τι είναι, Τίγρης, αλλιώς. Τίγρης λέω, άλλος ζω, άλλος. Εκτός από το Τίγρης τι άλλο τον έχουν. Λιοντάρι λέω. Τον έχουν πει, Κάβουρας. Ναι λέω. Τινγκ, έπαιζε και ο Πόντος. Μ' αρέσει που λέει Τίγρης και μετά λέει Λιοντάρι. Απίστευτο ρε φίλε. Επόμενο λέει Λιοντάρι. Τι Λιοντάρι, σιγά μην είναι και καμιλοπάρδα. Το βλέπω λαϊβάκι. Το βλέπω, το ρουξούν, το γουστάρουν, ναι. Έχω το δίσκο και τρώω, ρε παιδί, έχω φύγει. Α, εκείνη την ώρα πάει σπίτι. Α, σημερινό είναι αυτό, νόμιζα πιο παλιά. Σημερινό, σήμερα. Α, σημερινό. Σήμερα και σήμερα ήταν το μεσημέρι δεξί. Και το κόψαν αμέσως και το βγάλαν στο διαδίκτυο. Σήμερα το δεξί, τρεις και κάτι. Τρεις και κάτι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Απίστευτο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα Βασίλη των 10.30, να μην μας μαλώνουν. Ποιος μάλλον. Ξέρω Βασίλης. Λοιπόν, και παρερχόμαστε. Θα ξεκινήσουμε να πούμε λίγο πράγματα για το μάτς του ΠΑΟΚ. Να αφήσουμε λίγο τον κόσμο σήμερα. Γιατί ναι, είναι... εντάξει, λίγα έτσι. Πράγματα θα πήγε ο Ζάγος για το μάτς του Άρη. Ναι, λίγα έτσι. Και φυσικά θα ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. 2310-287 και 38 γιατί... στο γνωστό τηλεφωνικό νούμερο. Γιατί να το πούμε αυτό, αύριο λόγω του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, έτσι. Ναι, θα τη φάει ο Τρέγιας πάλι. Ναι, τι να κάνουμε. 7 με 10 να μην προχωρούσες, να μην προχωρούσες, Τρέγια. Δεν έχω πρόβλημα. Να μην προχωρούσες. Το Champions League του μπάσκετ. Η μοναδική ομάδα που παίζει στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, για άλλη μια χρονιά. Άλλη μια χρονιά, παιδιά, ναι. Μπράβο, Βασίλη, έριξες καλή ιδέα, να πω την αλήθεια. Λοιπόν. Επιστρέψαμε, καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου του Τεκλικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει το πετρέλαιο του μήνα πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία λιπαντικών στο όχημά σας και υπάρχει τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο θέρμασης στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω 2310-611-256, Ανδρέα Παπαδρέου 25, ο φίλος μας ο Σάκ, στην Νεάπολη. Η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Και άλλο ένα βράδυ κοντά μας άλλη μια φορά, για άλλη μια εβδομάδα, το κομμωτήριο ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 25, στην Νεάπολη, στο Γεφυράκι Μετεώρων, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Επαναλαμβάνω, κομμωτήριο ανανέωση μόνο με 5 ευρώ κούρεμα, 2310-616-999, ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους φίλους υποστηριχτές. Έχουν μια γραμμή, ας την πάρουμε και μετά από εμείς εδώ τα δικά μας οι φίλοι μπορούν να παρεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στα λεγόμενά μας 2310-287 και 38. Εμείς έχουμε την ευκαιρία εδώ με τον Ζάχο να τα λέμε όταν δεν υπάρχουν γραμμούλες ή ντροπαλούλιδες. Και όσοι κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 να σχολιάσουμε το μήνυμά σας, αρκεί να είναι εντός ραδιοφωνικών ορίων.
Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου και εσένα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Γεια σας. Γεια σου. Άγγελος λέγομαι. Γεια σου, Άγγελο. Άγγελος. Ωραία, Άγγελο. Σ' ακούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω μία ερώτηση. Μάλλον το Ζάχο. Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Α, μπορώ να απαντήσω. Την άποψή σου, τι γνώμη σου. Ναι. Θεωρείς τον Βαρούχα έγκριτο ή μη έγκριτο? Όχι, όχι. Τα ματάκια μου, ό,τι πιστεύω. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου και ό,τι ακούν τα αυτάκια μου. Μπράβο. Επειδή μου είπες ότι άκουσες. Δεν άκουσα, την είδα τη φάση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Και επειδή είπες ότι το ανέφερε και ο Βαρούχας στην αρχή. Δεν χρειαζόταν, φαίνεται το αγώνας του. Αγώνας του, εκτός αν διαφωνείς. Δεν είναι η άποψή μου. Όχι, δεν είναι η άποψή μου. Αυτό δεν είναι η άποψή μου. Αυτό είναι, φαίνεται, δεν είναι η άποψή μου. Η άποψή σου, Ρεζάκο. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, όλοι συμφωνούμε την άποψή σου. Δηλαδή, είναι το χέρι του στο σβέρκο και τι, δεν είναι η άποψή μου. Είναι στον αέρα, είναι. Εντάξει, καλά. Τι θα κάνω τώρα, πάμε παραγιουμποδίστρε το τέλο. Όχι, εντάξει. Ποδόσφαιρο παίζω. Έλα, έλα. Δεν διαφωνώ πάνω σε αυτό, άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Αν με αφήσει, μου δώσει ένα. Βέβαια, όσο θέλει. Και θα καταλάβει. Λοιπόν, ανέφερε, επειδή το ανέφερε, το άκουσα, ότι είναι ξεκάθαρο, το είπε και ο Βαρούχα. Το άκουσε κι εσύ. Φυσικά, έτσι δεν είναι. Ωραία, στην τελείωσα για να μην σε διακόπτω. Ναι, ναι, στην Αθηνική Κυριακή, σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα έτσι, και αν το είπα έτσι μπορεί να είναι λάθος. Σου είπα ότι βλέπω εγώ. Τώρα, συγγνώμη, να μην παίζουμε με τις κουμπάρες. Σου λέω, ρε φίλε, και εγώ όπως ο Τάσος την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ δεν το είδα στην κανονική ροή της φάσης. Κατάλαβες. Όταν το δείχνει stop καρέ, δείχνει. Τι να κάνουμε δηλαδή, το να πάρουμε πίσω τη φάση. Τι να κάνουμε. Ναι, να φέρουμε σε αυτό. Ωραία. Να είσαι άνετος να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Βέβαια. Εγώ απλά θέλω να πω κάτι και να προχωρήσω. Όχι, δεν τον έχω αξιόπιστο τον Βαρούχα. Όχι, αυτά μου έρωτας. Ναι, επειδή μου είπες, το είπε και ο Βαρούχας, άρα. Όχι, εντάξει, δεν τον έχω αξιόπιστο. Θέλω να πω το εξής. Παρατήρησα τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένα κλίμα τελευταίως να υιοθετείται απόψεις από την Ερυθρόλευκη ΕΡΤ, τον Ερυθρόλευκο Βαρούχα, και ίσως έρθει και σημείο τώρα να υιοθετείται για κάποιες δηλώσεις του Ολυμπιακού. Εγώ θα πω κάτι. Επειδή όπως και εσύ καλά είδες τη φάση, την είδα και εγώ, και επειδή είδες και τι είπε ο Βαρούχας, επειδή έτυχε να δω και εγώ τι είπε ο Βαρούχας στη συγκεκριμένη, είπε το εξής. Ότι εδώ, ναι, υπάρχει υποψία φάουλ. Ωραία, ναι. Μισός, εντάξει. Είναι φάουλ. Ό,τι θέλεις, όπως θες εσύ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά επειδή βλέπω ότι πόσο είστε και αντικειμενικοί, μετά από ένα δευτερόλεπτο μόλις τελειώσει, είπε το εξής. Τι είπε? Αλλά δεν νομίζω να το θυμάσαι. Μια πες, μπορούμε να το βάλουμε, να ακούσουμε τι είπε. Ναι, του Βαρούχα ζωντανά. Είπε, εδώ έχουμε καθαρή περίπτωση πέναλτι, λέει, υπέρ του ΠΑΟΚ, την οποία δεν δίνει, διότι στο σπρώξιμο του τέτοιου του ΑΚΠΟΜ, ο διαιτητής, εφόσον δεν έχει σφυρίξει φάουλ, ο κανονισμός λέει η μπάλα είναι εν παιδιά, άρα είναι πέναλτι. Για ποια φάση λες, φίλε, για ποια φάση δεν θυμάμαι. Ναι. Καταφανέστατα δεν δίνεται το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Μα του λέει άλλος, μα λέει τον έσπρωξε. Από τη στιγμή λέει ο Βαρούχας, που δεν σφυρίζει όμως, είναι λάθος διαιτητή. Οφείλει να σφυρίξει το πέναλτι, εφόσον πάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και σπρώχνει τον εκπομπ. Αυτό φυσικά. Στη φάση του γκολ λες αυτό, σε ένα 0. Στη φάση που ο Βαρούχας. Ναι. Δεν κατάλαβα σε ποια φάση αναφέρεσαι τώρα γι' αυτό. Στη φάση που ο Βαρούχας έλεγε για τη φάση του φάουλ. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή είπε για το φάουλ ότι ήταν φάουλ. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο δείχνει αυτή τη φάση και λέει: εδώ αντικείθηκε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φίλε μου, για να μην το παιδεύουμε, άκουσε με. Ξεκίνησε λίγο και εγώ μισό λεπτάκι. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα Βαρούχα και σε κανένα Κάκο και σε κανένα Βασιλάκι. Απλά με ρώτησε ο Τάσος που το είδε και του λέω: το είδα στην Αθλητική Κυριακή. Και το είδα στην Αθλητική Κυριακή, φίλε, γιατί στο Open δεν έπαιξε καθόλου η φάση. Κατάλαβε. Στο Open δεν την έπαιξε τη φάση καθόλου. Δεν υπάρχει τίποτα. Το είδε. Δεν λέω ότι δεν το είδε. Εγώ λέω ότι. Είχα όρεξη να δω, γι' αυτό κατάλαβες. Μπράβο. Εγώ σου λέω ότι είπες και πολύ σωστά ότι άκουσα τις δηλώσεις του Βαρούχα. Όχι, φίλε, δεν εμπιστεύομαι κανένα Βαρούχα. Τα ματάκια μου, τα ματάκια μου. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε. Κοροϊδευόμενα στον Βαρούχα. Τι κοροϊδευόμαστε, ρε φίλε, σου λέω τα ματάκια μου. Είδα τη φάση στην Αθλητική Κυριακή και άκουσα τι είπε ο Βαρούχας. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τον Βαρούχα. Ναι, παιδί μου, άλλο λέω. Άλλο λέω. Πάλι δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, προφανώς είμαι λίγο. Λέω προφανώς, είπες. Το είδες με τα μάτια σου. Και ανέφερες και τον Τάσο πολύ σωστά. Το είπε και ο Βαρούχας στην Αθλητική Κυριακή. Το άκουσα, του λες. Εφόσον λέει το άκουσες, γιατί δεν άκουσες και τις άλλες μισές δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τελικά, αν το είπα αυτό έτσι όπως το λες, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Βαρούχας. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου. Αν έβλεπα πέναλτι, δεν κατάλαβα ποια φάση λες, θα σου πω πέναλτι.
Δεν έχω πρόβλημα, φίλε μου. Το τι θέλω εγώ, το τι θέλω εγώ να θέλω να χάνει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να γίνομαι καραγκιόζης εδώ και σε φάεις, ας πούμε, καθαρές να λέω κατά του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, τουλάχιστον είμαι ακούς πέντε μήνες, αυτό πιστεύω το έχεις καταλάβει. Τι να σου πω τώρα. Ζαχώ, ναι. Κοίταξε να δεις. Όταν λέμε, βγαίνουμε και λέμε ότι ξέρεις, άκουσα, είπε ο Βαρούγκας, κριτικάρε τις φάσεις. Και κριτικάρε τη μία τη φάση. Και καπάκι κριτικάρει που αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει. Το δέχομαι σεβαστό. Αδιανός, το βλέπεις οπαδικά. Δεν είναι σε μένα γι' αυτό. Okay. Αλλά εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί θέλω να δω πόσο την άποψή σου και τη γνώμη σου σε αυτό το θέμα. Δεν μου λες, εγώ σαν ΠΑΟΚτσής, λέω προχθές για τον ντέρμπι του μεταξύ μας, ότι ο Άρης, ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ καλά, μπράβο του, άξιζε το αποτέλεσμα. Δεν θα σταθώ όμως στη διαιτησία. Μα το είπα και εγώ στην αρχή. Καλύτερο σαν ομάδα και νοοτροπία έχω ξεφύγει πάρα πολύ μπροστά από αυτά. Καλά. Και από τον Άρη και από τους άλλους. Ωραία, ωραία. Θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση λοιπόν. Αν και οι στατιστικές δεν το λένε, εγώ θα σου ανταπεξέλθω ότι σου παίξατε και καλύτερα. Απάντησε μου όμως την εξής ερώτηση. Εάν παίζαμε Άρης ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάου. Ωραία. Και παίζαμε εμείς καλύτερα λοιπόν. Ωραία. Και σοφαρίζαμε στο 85 με τέτοιο γκολ, offside γκολ. Τι θα έλεγες? Θα έλεγα ότι είναι offside, αυτό που είπε ο Τάσος. Το ίδιο θα έλεγα. Θα έλεγα, θα έλεγα ότι είναι offside και αδικούμε. Φυσικά δεν το πήρα χαμπάρι στο γήπεδο. Έπρεπε να το δω. Είναι οριακό. Το ίδιο θα έλεγα. Όπως και τώρα είπα που και εσύ προφανώς δεν άκουσες ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια κέρδισε. Αλλά το γκολ είναι φάουλ. Τι να κάνουμε. Δίκαια κέρδισε, είπα. Προφανώς δεν το άκουσες όμως. Ακούς. Ναι, δεν το άκουσες όμως. Σιγά λίγο να μην διασκεδάσει. Παραπληροφορούμε τον κόσμο. Γκολ είναι, το λέει ο Ζάκος φάουλ τον γκολ. Με τα κίτρινα του μάτια. Με τα κίτρινα γυαλιά μου. Εντάξει, με τα κίτρινα γυαλιά σου. Εντάξει. Να πω κάτι, αδερφέ. Δεν μιλάω για το μάτι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μιλάω για το μάτι ΠΑΟΚ Άρη. Το γκολ του Άρη είναι offside. Είπαμε offside. Είναι offside. Όχι, όχι, άλλο λέω. Ποιο. Τώρα το γκολ του Άρη που ακυρώνει είναι offside. Είναι offside. Με την ΑΕΚ. Το έγραψε offside. Όχι, όχι, όχι. Γιατί και τα κίτρινα site άλλα λένε. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε, φίλε, τα site. Με ενδιαφέρει τι λέω. Ο Τσαλτίδης άλλα λέει. Όταν μιλήσει με τον Τσαλτίδη, θα μιλάς με τον Τσαλτίδη. Τώρα μιλάς μαζί μου. Χθε το έγραψα. Λέω, sorry, φίλε, στο πώ μου. Δύο γκολ, δύο δοκάρια, δύο χαμένα τέτα τέτ, άλλε δύο χαμένε ευκαιρίε. Ένα πέναλτι δεν μα δόθηκε και ένα σωστά και ρωτάει γκολ. Το διαβάζει, θε είναι. Ζαχώ. Θε να σου μιλήσω εγώ για το ματσάκι, πώ το είδα εγώ σαν ΠΑΟΚτσής. Άμα ο Τάσος, να σου πω, άμα θέλει βέβαια. Γιατί, εγώ θέλω να δω για να δει πώ το κοιτάμε εμεί το θέμα. Τρέξτε το λίγο όμω γιατί κάνει για 4-5 γκολ. Ότι τον Άρη τον αδείξε, τον έδωσε ένα κατηγορητήριο, τον έδωσε καταφανέστε το πέναλτι και κίτρινη κάρτα γιατί την έπεσε με τα δύο γέρια. Τον γκολ ήταν offside, αλλά εγώ τον δεν αναφέρομαι σε αυτό το γκολ τη ΑΕΚ με το Άρη. Ούτε στο μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αναφερόμαι στο μάτς Άρης ΠΑΟΚ Άρης. Σου είπα τι θα έλεγα, φίλε μου. Σου είπα, σου έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ, ότι, ότι ο Άρης έχασε, όχι, έφερε ισοπαλία με ένα goal of sight. Αυτό θα έλεγα. Την σκέψη μου για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Θέλω να σου πω το εξής. Εμείς, παρόλα αυτά, δεν καθίσαμε ρε παιδί μου να λέμε α, σφαγή, γιατί είναι και το πέναλτι του Βιερίνια. Δεν υπάρχει κάπενα. Δεν υπάρχει κάπενα. Άντε και αυτό μαζί σου. Δεν υπάρχει να κάνουμε ρε φίλε. Πώς θέλεις, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πέναλτι, το γκολ στον Παναθηναϊκό ήταν καθαρό φάουλ, όλα. Συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, να σου πω τώρα, άμα δηλαδή, σε βλέπεις κάτι άλλο, μας θέλεις. Πώς ισοφάρισες, offside. Offside, οριακό offside, αλλά είναι offside, όντως. Εμείς όμως πάλι λέω, για να δεις πόσο έχουμε μεγαλώσει σαν ομάδα, δεν καθόμαστε, βλέπεις, δεν άκουσε Αγγελέ, για να μην το κουράζουμε, σε παρακαλώ λίγο. Αυτή την ανωτερότητα και αυτό που λες όντως που έχει ξεφύγει, αυτά όταν είσαι αδύναμος, όταν δεν έχεις καλή ομάδα, τότε τα θέλω. Όχι όταν είσαι καβάλα στο άλογο. Όταν είσαι καβάλα στο άλογο, όλα είναι εύκολα. Όλα είναι εύκολα. Όταν έχεις ομαδάρα, έχεις τέτοια, έχεις διοικητική. Όλα είναι εύκολα. Όταν είσαι αδύναμος να τα λες. Όχι όταν είσαι δυνατός. Άλλο λέω, θέμα νοοτροπίας λέω. Δηλαδή, πρόσαβίδι θα ισοφάριζε ο Άρης με τέτοιο γκολ και θα έλεγε τα ίδια που λες τώρα, αυτό μου λες. Εντάξει, okay, εντάξει φίλε. Να σου πω και κάτι άλλο για να μην σας γνωράζω. Ωραία, ναι. Κλείσε με αυτό. Δηλαδή θεωρείς εσύ, γιατί πολύ ωραία νοοτροπία έχετε, θεωρείς ότι επειδή είναι πιο δυνατός πρέπει να μ' αδικούν και να μην μιλάω. Όχι, δεν είπα αυτό φίλε. Λέω ότι όταν είσαι δυνατός οικονομικά, αγωνιστικά, τέτοιο, είσαι και ανώτερος. Λες εντάξει. Θα το προσπερνάω και αυτό μωρέ. Εντάξει. Αλλιώς θα έσκουζες όπως έσκουζες όταν δεν ήσουν τόσο αγωνιστικά καλός ούτε διοικητικά ισχυρός. Έσκουζες.
όταν σε αδικούσαν. Είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είμαι αγωνιστικά δυνατό, πρέπει να με αδικούν και να μην μιλάω. Όχι, βέβαια. Καλό βράδυ, Άγγελε. Δεν είπα αυτό, φίλε. Δεν είπα αυτό. Να σε καλά, Άγγελε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Δεν είπα αυτό. Πάμε στο επόμενο, φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τρέγια και κύριε Ζάχο, στην πιο ερωτική πόλη. Να χαιρετήσω το αχτύπημο δίδυμο, τον ηχολήπτη σα. Βασίλης. Κανονικά, κύριε Τρέγια, σας χαίρομαι. Σε ένα μάτς φιλικό εχθές ο κύριος Δόνης έκανε το αυτονόητο. Καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα. Ξεχρέωσε το γραμμάτιο εκείνο εκεί το μάτς με τον γκολ του Ολισαντέμπε το 2004, ξέρεις. Εντάξει, ένα-ένα πρέπει να ξεχρεώνουμε, οδηγέ. Ναι, ξεχρεώσετε εκείνο, αλλά ξέρεις τι μου έλειψε, ρε Τασούλη. Μια ερώτηση πριν μου πεις τι σου έλειψε. Με κόβεις τον ερμό της σκέψης μου, ρε Τασούλη. Αυτό κάνεις. Άσε με να τελειοποιήσω τη φράση. Σταμάτω. Μου. Δηλαδή, το μόνο που δεν είδαμε σε αυτό το μάτς εχθές, έπρεπε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να ψώσουν και αυτοί ένα πανό και να λένε ευχόμαστε ολόψυχα την κατάκτηση του πρωτοαθλήματος, το ένδυμο και τη μειότητα του σωματείου της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε. Μας βρίζανε και εμάς και Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις τι πρέπει να ακούτε βρίζανε εσείς χορό, από πέρα. Βρίζανε τις κόρες μας, τους γιους μας πάλι κτλ. Εσείς αυτό... ρε Τασούλη μου, ξέρεις ποιο πρέπει να έχετε για παράδειγμα και για εσείς. Θέλω να πω ότι δεν ήταν και τόσο φιλικό το περιβάλλον, αυτό θέλω να πω. Ναι, δηλαδή αυτό εισέπραξε ο τηλεθεατής που το είδε στην κρατική τηλεόραση. Εκτός αν είχατε τίποτα κόκκινα γυαλιά και δεν βλέπατε. Εσένα σ' αρέσει περισσότερο ο κάκος να βλέπεις. Μετά μας ενημερώσετε λίγο για την υπόθεση Τζίλου. Για την υπόθεση Τζίλου, τι έγινε. Να ολοκληρώσω τη φράση. Να μάθει λίγο ο κόσμος εδώ ποιος έδινε τον Τζίλου. Τώρα ο κάκος δεν είχε δείξει κόκκινη στο Μπάμπλο τότε, ξέρεις. Θυμάσαι. Άλλο λέμε με οδηγία του Μπαρμπασάβα. Πες μου για τον κάκο θα με πεις. Που είναι και. Σ' αρέσει περισσότερο να βλέπεις την αθλητική. Να μιλάμε λίγο, αν θέλουμε. Γιατί πιστεύω ότι το θέλει και ο κόσμος. Για ενεργεία ποδοσφαιριστές, για ενεργεία διαιτητές. Και όχι για πάρα πολύ για παρελθόν. Δηλαδή να μιλάμε για φρέσκα κουλούρια. Γιατί φρέσκα κουλούρια η ομάδα σου τρίτη χρονιά θα μείνει άτιτλη. Να μιλήσουμε πάλι στο μικρό τελικό θα παίξεις στο κύπελο, ούτε στο μικρό. Στο μικρό ημιτελικό. Η Λαμία σε έστειλε στο μικρό ημιτελικό, οδηγέ του Μπαρμπασάβα. Και θα κάτσεις να δεις πάλι το μεγάλο ΠΑΟΚ να σηκώνει το τρίτο συνεχόμενο μέσα στον Αττικό ουρανό. Μέσα στον Αττικό ουρανό. Δεν μου λες, Τάσο μου, θα μπορούσε ο ηχολήπτης σου να βρει ένα ηχητικό εκείνο εκεί από τα ύμνηστα χρόνια της πορείας του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλε, γιατί αυτό σας αρμόζει να ακούτε στη Θεσσαλονίκη, που είχε πει η γυναίκα του Εθνάρχη, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε. Τι είναι αυτά που λες. Αυτό είναι το ηθικό δίδυμα του χθεσινού φιλικού ποδοσφαιρικού. Και δεν μου λες, ρε Τάσο, για να σε ρωτήσω, επειδή πας χρόνια στο γήπεδο και παρακολουθείς, πώς γίνεται αυτοί οι παίχτες βιολογικά? Τι λεμονάδες και πορτοκαλάδες και γκαζόζες μπύλια πίνετε εκεί στη Θεσσαλονίκη? Να αντέχουν 120 λεπτά, 90 λεπτά, ρε φίλε. Και να τα βγάζουν με τόσο άνεση, δηλαδή, αυτά τα μάτς. Πήραμε το βιβλίο μαγειρική στο Ολαϊτάν. Του Ολαϊτάν. Ναι. Εγώ, ρε φίλε μου, θυμάσαι τον Ολαϊτάν. Και κάνα δύο-τρεις ακόμα που ξαπλώθηκαν μες στο γήπεδο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Α, μπράβο. Πρόσεξε. Και κάτι άλλο να θυμάσαι τον Ολαϊτάν, ε. Το θυμάμαι τον Ολαϊτάν. Τον άλλο πώς το λέγανε, το Σέρβο. Και κάτι άλλο, το Τζόρτζεβιτς θυμάμαι, τα σούλη μου. Ο Τζόρτζεβιτς, αυτό που έπαιρνε τα πέτσι να μαζεύει τον Αλεξάνδρη. Το Μπράντιτς. Ο Μπράντιτς, 500 εκατομμύρια με τα γραφάρα του Μπάγεβιτς. 600 έδωσα και τον Αγαθοκλέους, ρε φίλε, οι άλλοι. Το Μπράντιτς θυμάσαι εσύ. Α, τώρα που είπες για την ομάδα του Ζάχου. Ξέρεις ότι η ομάδα του Ζάχου ιστορικά στην ποδοσφαιρική πόλη σας... Ναι. Είναι η μοναδική ομάδα που στη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, και εδώ διέρθεσέ μου του Ζάχο, ήταν που πήγε ο πρόεδρός τους τότε και αγόρασε ποδοσφαιριστάς από τον Ολυμπιακό. Ούτε εσείς που είχατε τον Παντελάκη, τον κουμπάρο της Μαρή Μπονέ και του ποδοσφαιριστή. Τι σας έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, όχι, δεν σας έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, εσάς Ολυμπιακούς. Με το Μίχα. Μην μου πεις ότι ήσασταν αντικειμένοι με το Μίχα και με τον Ζλατάνο. Driver, driver, να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, σε ακούω. Τι σας έχει κάνει εδώ και 2-3 χρόνια ο ΠΑΟΚ? Να υποστηρίζετε τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, θα βγει. Να υποστηρίζετε την ΑΕΚ. Δεν μου λες τώρα την Κυριακή. Θα βγει ο υπαρχηγός θύρας 4 και θα σε πει τα σούλη μου, ποιος έχει τις μετοχές κλειδωμένες στο ζευγάρι. Πότε την Κυριακή που θα παίζετε με την ομάδα σας Β' εδώ στην πόλη? Ποια πόλη? Ποιος θες να κερδίσει?
Κοίταξε, δαφνοστεφανωμένος αιώνιος έφηβος, ρε φίλε. Έχεις δει καμιά άλλη ομάδα να έχει τέτοιο έμπνευμα? Θεσσαλονίκη δεν ζεις, Θεσσαλονίκη δεν ζεις. Δεν μου λες ρε Τάσο, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είσαι από την Νεάπολη, είσαι και ο παδός του Μακεδονικού Νεαπόλεως. Πήγαινα εγώ το 81 τότε με Τσιρόνι μέσα από την Ελλάδα. Άλλη αμαρτωλή ομάδα. Με Δράμπι, θυμάσαι το Δράμπι, στον Άρη έπαιζε. Τσιρόνι, Δράμπι, Γερμανίδης, Ελέτσκα, Φανάρας, ο Φανάρας ήταν στο Μακεδονικό τότε. Το Λέτσκα θυμάμαι, τον Καλιμάνη, τον Βριτζαμάνη. Καλιμάνη είναι Κερμανίδης νομίζω και περάσει. Ο Δράμπης, ο Τσιρόνης. Το Πίκα θυμάμαι. Ο Τσιρόνης. Το Πίκα. Ναι, Νεαπολιτάκι ο Τσιρόνης. Την Καστοριά τον είχαν πάρει. Ξέρεις, η μοναδική ομάδα επί 7 ετίας, ενώ ήταν στο γάμα τοπικό Θεσσαλονίκης που απέκτησε ιδιόκτητο γήπεδο. Άλλη αμαρτωλή ομάδα αυτή ο Μακεδονικός. Γιατί η μεγαλύτερη ομάδα από τις δυτικές συνοικίες στη δεκαετία του 70 που έπαιζε Β' Εθνική ήταν ο Φίνικας Πολύχνης. Πώς γίνεται ρε φίλε, ο Φίνικας Πολύχνης να παίζει Β' Εθνική, να μην έχει ιδιόκτητο γήπεδο και ο Μακεδονικός που ήταν... Και ο Μακεδονικός που ήταν στις 13 όροφες να κάνει διόκτητο γήπεδο ρε φίλε με ταρτάν. 13 όροφες ρε φίλε. Συνήθεια ρε φίλε. Πώς γίνεται. Ποιος ήταν ο πρόεδρος τότε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τάσμπεξε τότε ο πρόεδρος. Μάλιστα. Πήρε παιχταράδες και ανέβηκε ρε φίλε. Τι να κάνει. Μάλιστα. Τι να κάνει. Και δεν μου λέει. Εκεί υπάρχει και το ιστορικό 6-1 του Ηρακλέως επί του Άρη. Στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το 6-1. Τώρα θα μου πεις ότι και το 6-1 του Κοσκοτάρε, φίλε. Και το 6-1 του Κοσκοτάρε, φίλε. Συγγνώμη. Το 6-1 του Κοσκοτάρε. Με 9 παίκτες ο Άρης από το 24ο λεπτό. Κοίταξε τώρα, με αναγκάζεις, Τάσο. Περίμενε μισό λεπτό, δώσε με ένα λεπτάκι τώρα. Άντε, γιατί γραμμές. Όχι, περίμενε να ανοίξω λίγο τον κατάλογο εδώ με την ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν μου λες, ρε Τάσο. Έτσι παράπονο το έχω και θέλω να μ' απαντήσει με το χέρι. Έχω ιστορία ποδοσφαίρου ρε φίλε, στα κοιτάπια μου γραμμένα στη βιβλιοθήκη μου. Αλλά είναι λίγο παλιά, κάτι είναι ανήφρες. Θα την κάνω μέχρι το 1985 έχεις την ιστορία, που πήρα το τελευταίο πρωτάθλημα. Προχθές έκανα μια ερώτηση να μου πεις για το φιλέ στο γυναικείο βόλιο και στο αντρικό και δεν ήξερες την ερώτηση. Τώρα θα σε βάλω πιο δύσκολα. Δεν μου λες, θέλω να μου πεις, το 1926 στη Θεσσαλονίκη. Τι αγώνας έγινε για χρώματα ποδοσφαιρικών ομάδων και πόσο έληξε το σκορ? Και ποιες ομάδες ήταν στο τερέν? Μη πίνεις ρε πολλά γράδα τα τσίπουρα ρε. Μη πίνεις, έχω πει χίλιες φορές. Όχι ρε φίλε, με ρίλι το πίνω όπως πίνεις εσύ ρε φίλε του καπά. Άντε ρε φίγε ρε. Άρης ΠΑΟΚ 5-2. Άρης ΠΑΟΚ 5-2. Πόσο? Άρης ΠΑΟΚ 5-2. Εμένα γιατί γράφει εδώ ρε 9-1 ρε Ζάκο. Εντάξει, τώρα 9-1 άλλος έχασε στην Ευρώπη από την UEFA. Μήπως γι' αυτό σου λέω κάνει ένα ρεφρές. Εγώ το 7-1 στη Γιουβέντους θυμάμαι γιατί καταρχήν πρόσεξε. Επειδή είναι διεθνή μάτς και καταγράφονται στην UEFA, δεν αναφέρει πουθενά η UEFA ότι έληξε ποδοσφαιρικός αγώνας 9-1. Μου λες, στο 45ο λεπτό με το χέρι στην καρδιά χθες, στην ευκαιρία του Μακέντα. Ήρκες υπογλώσσιο, χοροπήδηξες, ανέβηκες μέχρι το ταβάνι. Εγώ εσένα σκέφτηκα ρετάσου μου την προηγούμενη εβδομάδα στο 119. Μόλις το έβγαλε. Το νιόνιο ρε φίλε. Ο Πασχαλάκης, ο Πασχαλάκης, ήταν με το φυλακάρα, το έβγαλε χοροπήδηξα κατσίκη. Οδηγέ. Sold out στα κεριά έκανε η Αγία Βαρβάρα την προηγούμενη Κυριακή με το που τέλειωσε το μάτς. Sold out. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Γεια σου, για τον Τζίλο δεν μας είπες. Τον Τζίλο το ξέχασε. Ενημέρωσε τον κόσμο για τον Τζίλο τι γίνεται. Και πες μας αν είναι καλά ο Μπαρμπασάβας σε φυσική κατάσταση. Για τον Τζίλο η αλήθεια είναι δεν απάντησε. Λοιπόν, να πω την αλήθεια. Δεν πειράζει. Ήταν λαλίστατος όπως πάντα. Εντάξει. Για τον Τζίλο λίγο, δεν απάντησε. Λίγο παλιά είναι η ιστορία που έχει του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα από Ρέθυμνο. Καλησπέρα. Γεια σου Τασούλη. Γεια σου φίλε. Γεια σου Τάσο. Από την πιο ερωτική πόλη της Κρήτης. Το Ρέθυμνο. Αφού είμαι εγώ εδώ είναι πιο ερωτική. Α, καλά. Για το Ηράκλειο λέμε. Δεν έχω πάει Κρήτη ποτέ, αλλα για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο. Τι όχι. Είναι κατσαόνιδες. Ναι. Μην καλείτε οι άλλοι. Σε τρία λεπτά θα κάνουμε διαλυματάκι. Να μιλήσουμε τώρα. Και θα ξαναπάρετε 23-10, 2-87 και 3-8. Έλα, τα σου πάμε. Μετά κάνω διάλειμμα. Λοιπόν. Είδα ένα tweet τώρα του Γιώργου Τσαφίδη που τη λέει στον Ολυμπιακό και στο Μητσοτάκη τον Κούλη. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο του, καλά κάνει. Και διάβασα από κάτω ένα σχόλιο από ένα παοκτή, όχι λέει μην τα κάνεις αυτά γιατί θα βγει ο Κούλης και θα μας κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Σιγά μη σκίσει τον καλτσόν. Γιατί πίνουν πυγμένοι σε όλη τη βρωμιά μέσα και θα μας κυνηγήσει μέσα. Είναι για παιδεραστίες, ξεπλήματα με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι και μέχρι και στο νόρου αν. Και θα κυνηγήσει ο Κούλης, το Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ επειδή του την είπε ο Γιώργος Σαββίδης στο
σε ένα μήνυμα στο tweet. Εντάξει, οκ, okay, ό,τι να είναι. Πάει αυτό. Δεύτερον, σήμερα έτσι έχω μια χιουμοριστική διάθεση με τον Ζάχο. Πόπο Ζάχο, λοιπόν, άκου να δεις τι παίζει να γίνει. Για πες, ρε φίλε. Να βγεις πέμπτος, να πάω τελικό με τη Λαμία, να τους δώσω το κύπελο και θα μείνεις έξω από την Ευρώπη. Θα πεθάνω, να τους δώσεις το κύπελο. Να τους δώσεις το κύπελο, ναι. Μην ξεφτυλίσαι, χάσε τον ημιτελικό τότε. Να χάσεις το κύπελο από τη Λαμία. Μην χάσεις, ξεφτυλιστείς, χάσε ημιτελικό. Δεν έχω, εσύ χάσε το κύπελο και δεν με πειράζει. Χάσε το κύπελο, δεν με πειράζει. Άσε τώρα. Τι άσε τώρα, θα σου λέω. Εγώ θα γελάω. Αν μείνεις έτσι έξω, θα γελάω. Φίλε, χάσε εσύ το κύπελο και εγώ ας μην βγω Ευρώπη. Δεν με πειράζει. Έχω πολλά. Έχω πολλά. Δεν με πειράζει. Μα σου λέω, δεν με πειράζει. Είμαι τόσο άπλα που έχω πολλά. Θα γελάσω πολύ. Και μια που είσαι και εκεί, γιατί δεν σε βρήκα κανένα 2-3 μέρες. Άρρωστος ρε φίλε, τι να κάνω. Περαστικά ρε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Περαστικά εννοείται. Να σε καλά. Εντάξει, καλοί ήσασταν. Καλούτσικοι, καλούτσικοι. Δεν σας περίμενα ότι θα το παλέψετε. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, δύο τελικές, μία στην εστία αυτή η κεφαλιά, τα άλλα τα. Α, για το Πάο Κάρι, λε, sorry. Εγώ νόμιζα για το Άρι Σάικαλη. Τα πουλιά, ναι. Εντάξει, λίγο στο κέντρο εκεί δώσατε ψυχή, δεν σας περίμενα, μπράβο. Ωραία. Πήρατε το χ, το πήρατε αν και με goal offside, το πήρατε, έτσι. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Εντάξει, το παλέψατε, αντέξατε, δεν σας είχα... Έτσι. Όχι αντέξαμε, τον εκμηδενήσαμε τον ΠΑΟ, δεν έκανε ευκαιρία ο ΠΑΟ. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα στην Τουμπά να τον έπαιξε έτσι τον ΠΑΟ. Ένα παιχνίδι που δεν έκανε σχεδόν κανένα τίποτα. Εγώ σου έκανα ένα γκολ με τον Βιερίνια. Ναι, ένα μηδέν, στο πιο κακό μου παιχνίδι, αν το ήταν σωστό το κοράκι ή υπήρχε βαρ, εγώ το μάτσα το έπαιρνα 1-0 και τώρα θα ήμασταν σε φάση οκ, okay, δεν θα μιλούσε κανένα. Άκουσε με, το εκείνα... Σε πολλά μάτς. Ωραία. Και ένα μηδέν έλεγε. Εγώ τα ίδια θα έλεγα. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος από ονομά. Εντάξει, θα έλεγα ρε φίλε, ενώ είμαστε. Να πάρεις κουλούρια, και αλλιώς να πάρεις. Σωστό αυτό, που λες. Αλλά η απόδοση της ομάδος ήταν πολύ καλή. Δηλαδή δεν νομίζω άλλη ομάδα τον ΠΑΟΚ να τον περιόρισε έτσι. Είπα στην αρχή. Έτσι. Είπα μπράβο, μπήκες μέσα στο γήπεδο και έπαιξες πιο αγρίκα. Δεν μάσησε καθόλου. Από όλους. Όσους έτσι. Έχουν έρθει φέτος στην Τούμπα, έτσι. Στο Ελλαδιστάν, έπαιξες πιο αντρή και από όλους. Έτσι, ωραίο. Δεν στόχα ρε παιδί μου, να σου πω την αλήθεια, μέχρι έδειξαν. Εκεί όμως. Ψυχή, ότι θάρρος. Έκανες τίποτα, ότι με φόβησες και όλα. Φίλε, καλύτερος ήμουν, έστω οριακά ήμουν καλύτερος και μην ξεχνάς ότι μου έλειπαν και κάποιοι παίχτες σε μένα, εντάξει. Εσένα σου έλειπα κάτι παίχτη, εγώ έχω κάνει 150 παιχνίδια ρε Ζάχο. Τι να κάνουμε ρε φίλε, το ίδιο ρόστερ έχουμε δηλαδή. Εμένα η απουσία με πονάει, εσένα δεν σε πονάει η απουσία. Και καλώς να έχεις. Είσαι. Μέχρι εκεί καλώς είσαι. Καλά. Αυτά δεν για φέτος έτσι. Άλλο... Να είσαι καλά. Δεν έχω να πω γιατί παίρνω συχνά. Καλό βράδυ. Όχι, εντάξει, να παίρνεις. Γεια σου, Τασούλη. Να παίρνεις. Λοιπόν. Εντάξει, ναι, καλό βράδυ. Δεν, τίποτα, εντάξει, αυτά έτσι κι αλλιώς έχουμε πει. Είπαμε, δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι με το Μαρινάκι. Τέλος, είναι εχθροί του ΠΑΟ. Κάντε ό,τι θέλετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Σαν ΠΑΟ. Όμως δεν στηρίζουμε αυτούς. Τέλος. Το είπε και σήμερα. Και ο Γιώργος Σαββίδης, τέλος. Γεια σας. Γεια σου, Τασούλη. Οκ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. 23-10, 2-87 και 3-8 θα είναι δικό σας μετά. Αν θα μιλήσουμε, θα πούμε τίποτα. Εμείς δεν βλέπω να λέμε τίποτα. Εντάξει, έχουμε εμείς μέρες να πούμε ότι θέλουμε. Επειδή είναι αύριο το τέλος πάντων. Σκάσουμε τώρα γιατί δεν θα πούμε. Και Τετάρτη θα πούμε. 69-45, 2-87 και 3-8. FM για το μήνυμά σας στο σχόλιο σας 54-526 η αποστολή. Βασίλη, επί το έργο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης. Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος. Βασίλης Καβαδίας. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παρέτσα. Θα είμαστε μαζί έως και τις 12. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Όχι ως Παρασκευή. Δευτέρα και Παρασκευή. Μην ξεχνάτε 10-12. Το βράδυ φυσικά. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως τις 10. Γραμμές 23-10-287 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. Τροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-26. Ένας φανταστικός ΠΑΟΚ, ο οποίος με κατεβασμένες τις σβηστές μηχανές. Fair play σε αυτό τον Παναθηναϊκό, τον αδύναμο Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί φυσικά την ποιότητα και το βάθος στο ρόστερ που υπάρχει στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Έχασε φυσιολογικά και με πολύ μικρό σκορ θα πω εγώ. Το σκορ θα μπορούσε να είχε πάρει διαστάσεις θριάμβου. Σεβάστηκε όμως ο ΠΑΟΚ την ιστορία του Παναθηναϊκού. Σεβάστηκε και τους πιτσιρικάδες. Φιλοδόρησε τον Παναθηναϊκό μόνο με δύο τέρματα. Έκανε τη δουλειά του, δηλαδή εκείνο τον γκολ του Ενρίκε.
δεν χάνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν το πετά έξω εκεί πέρα, έτσι. Η άλλη φάση που είναι ο Ολιβέιρα στο τέλο, και εκείνη δεν πολύ χάνεται. Άμα κάνει τον ακόμπα αριστερά, είναι γκολ. Δηλαδή ο Πάοκ έπρεπε να ρίξει μία μούτζα γκολ μέσα στον αδύναμο και ακέφαλο οικονομικά Παναθηναϊκό. Πάρα πολλές αντιδράσεις από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπινελίκια προς τον Αλαφούζο και τα τι αυτά. Τέλος, καλό, όλα καλά. Η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο φαινόμενος πρωταθλητής Ελλάδος 2018-2019 έκανε άλλη μία νίκη την 20η στα 23 μάτς που έχει δώσει. 20 νίκες, 3 μόνο ισοπαλίες. Προχωράει για το επόμενο μάτς με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας. Ενώ για τον Ολυμπιακό ξεκινάει μια σειρά αγώνων, 3 μάτς τα οποία φαινομενικά είναι αρκετά δύσκολα. Παίζει με το φορμαρισμένο Άρη, αν όλα πάνε καλά. Δεν βλέπω πώς μπορεί να χάσει ο Άρης από τον Ολυμπιακό. Όχι, αν είναι όλα εντάξει, ρε παιδί μου, αυτός ο Ολυμπιακός με αυτόν τον Άρη που βλέπουμε τώρα, πέρα από το καλαμπούρι και την πλάκα που έτσι κάνουμε. Και εγώ αυτό έτσι, δεν έχει να φοβηθεί ο Άρης τίποτα κάτω στο Καραϊσκάκι. Και το δίνει, μην το γελάς, αυτό που το έλεγα για πλάκα, που ήμασταν έξω από το Εσκομπάρ. Ναι. 10 φράγκα, είπα 10 φράγκα το δίνει. Τον Άρη. 10 φράγκα. Θα το εκτελέσω. Μάλιστα. Ναι. Εγώ θα ένα δεκαρικά και θα το βάλω. Παίζει με τον Άρη, μετά πάει Παναθηναϊκό. Βέβαια. Και παίζει και με Ατρόμητο. Μία σειρά αγώνων για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι άστοτο. Όχι, γιατί λένε ένα ο Πάοκ θέλει άλλες 4 νίκες, 5 ξέρω εγώ στα 7 μάτς. Το σε νοιάζει. Για να είναι μαθηματικά και πρωταθλητής. Αυτό μου έκανε εντύπωση και θα σου δίνω το λόγο και θα πάρουμε και τις γραμμές. Όχι, εγώ δεν θα πω για το μάτς. Ένα άλλο σχόλιο θέλω να κάνω. Είναι ότι ο Πάοκ έπαιξε μεσοβδόμαδα ένα πολύ δύσκολο μάτς με παράταση 120 λεπτά και ψυχολογικά είχε κούραση, αλλά και σωματικά θα πω εγώ. Και ρε παιδιά, είδα τις δύο τελευταίες φάσεις στο μάτσο τον Παναθηναϊκό που βγήκανε στην αντεπίθεση 5 και 6 παίχτες του ΠΑΟΚ. Όντως, είτε με 2 του Παναθηναϊκού που ο Παναθηναϊκός υποτίθεται ότι το έχει τους πουτσιρικάδες. Μήπως οι άλλοι ήταν σε replay. Και ο ΠΑΟΚ έχει τους 30 διάχρονους. Βασιλή. Δηλαδή, μήπως οι άλλοι ήταν στο replay. Αυτό νομίζω δείχνει και την όρεξη, το πάθος που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και τη φυσική κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής προπόνησης και της πολύ καλής δουλειά που γίνεται από το τεχνικό επιτελείο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εγώ ένα σχόλιο. Πολλά ήθελα να πω, θα τα πούμε μετά. Ένα σχόλιο, δεν απογοητεύω για αγωνιστικά τίποτα. Εντάξει, ένα σχόλιο θέλω να κάνω που θα το έκανα αν δεν ήμουνα εδώ. Αν ήμουνα, δεν ήμουν άρρωστος και ήμουνα την Πέμπτη, την Παρασκευή. Ναι. Θέλω να το πω αυτό, συγγνώμη, ένα λεπτό από τους φίλους. Για την υπόθεση του δημοσιογράφου, θέλω να πω, του κυρίου Βασιλόπουλου και του Ντίνου Κούι. Ναι. Θέλω να κάνω έτσι ένα πολύ μικρό σχόλιο. Θεωρώ ότι η προσέγγιση, θα μιλήσω για την προσέγγιση του Τίνο Κουί, ξέρεις τι έγινε νομίζω, Τάσο, έτσι. Ξέρεις το περίπου. Ξέρεις την την απάντηση του Κουί, την ξέρεις. Ναι. Θεωρώ ότι η απάντηση και η προσέγγιση του Τίνο Κουί είναι 100% λαθασμένη και αποδεικνύει για μένα, συγγνώμη θα το πω, το σέβομαι τον Τίνο τον Κουί, μεγάλη προσωπικότητα, δεν έχει δώσει ποτέ έτσι, το παραμικρό για να σχολιαστεί. Θεωρώ ότι είναι λάθος η προσέγγιση του και για μένα στα δικά μου μάτια είναι ένας λόγος που αυτή η ομάδα έχει 50 χρόνια να πάρει τίτλο. Αυτός είναι ο λόγος. Σωστά μιλάς. Αυτός αφιψηλού, όχι εγώ δεν ασχολούμαι και δεν κάνω. Μήνυση και βάλ το να τρέξει μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Μαύρο χιόνι να πατήσει. Κατάλαβες Κούι. Είναι η προσέγγιση αυτή καθαρά Άρης, φωνάζει. Ανωτερότητα. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Άκουσε την τώρα. Ναι, αλλά και από την άλλη αυτός ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Συνέδειξα. Την είδα εγώ τη συνέντευξη. Συνέδειξα. Ναι, λέει θα στεναχωρηθούμε να πάει ο ΠΑΟΚ. Όχι, να σου κάνω. Σου στέλνω. Θα φέρεις στεναχώρια, ρε φίλε. Αυτό ένα λεπτό, ένα. Και αυτό να είπε που δεν είπε αυτό. Σου έδειξα. Εσύ δηλαδή αν έλεγε κάποιο θα βγάλουμε στεναχώρια αν ο Άρης βγει Ευρώπη. Και έβγαινε τέλος πάντων ο Τσαλτίδης και τον έβριζε. Και που τον έβρισε, γιατί δεν αποδεικνύεται βρίσιμο, έχει τα παπάκια που δεν είναι επιλήψιμα, να ξέρεις. Βρωμιάρι, το βρωμιάρι δεν υπάρχει. Το βρωμιάρι δεν είναι βρωμιά. Είναι χαρακτηρισμός. Ωραία. Είναι χαρακτηρισμός. Έτσι. Ωραία. Εσύ τι θα έκανες. Ωραία, κάτσε να το ψάξω. Δηλαδή να τα λέμε. Εσύ καλά κάνεις και τα λες την πλευρά σου, αλλά να τα λέμε και όλα. Ωραία. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Δεν βγήκε τώρα ξαφνικά ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Θα σου πω. Και τον πινελίκιασε. Το διαβάζω. Αυτό λεξί. Ναι. Το ρωτάει. Ναι.
Πώς αντιμετωπίζουν οι Αριανοί το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σπάει την κυριαρχία του ΠΟΚ και φέρνει τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέει, με στεναχώρια. Ναι. Στο ποδόσφαιρό μας, όποιος έχει χρήματα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει. Πρόσεξε, δεν λέει τη δικιά του άποψη, το ρωτάει. Που σίγουρα και δικιά του άποψη στεναχώρια θα είναι. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει, πώς αντιμετωπίζουν οι Αριανοί το γεγονός ότι. Αυτή είναι η ερώτηση. Ότι ο ΠΑΟΚ σπάει την κυριαρχία του ΠΟΚ και φέρνει τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, με στεναχώρια. Δηλαδή, ο Κούις ξέρει. Όλοι οι Αριανοί πώς αντιμετωπίζουν. Γιατί δηλαδή, εγώ ξέρω Αριανούς που χαίρονται. Θα πάνε για να πανηγυρίσουν. Που χαίρονται. Εντάξει, ωραία. Γιατί δεν υπήρξαν Αριανοί που στο Χαριλάο χειροκρότησαν τον ΠΑΟΚ για την νίκη. Εσύ το είπες και τσατίστηκες κιόλας. Τι όχι. Όχι, την προσπάθεια χειροκρότησαν και αυτό με τσάκι. Εσύ λες ότι χειροκρότησαν την προσπάθεια. Εσύ ξέρεις τι χειροκρότησαν. Εσύ ξέρεις τι χειροκρότησαν. Ωραία. Το χειροκρότημα. Ένα λεπτό. Το χειροκρότημα στο Χαριλάο στο 1-2. Χειροκρότησαν τον ΠΑΟΚ και όταν σου είπα στην Τούμπα στο 1-1 ότι γιούχαραν, μου είπες ότι γιούχαραν τον Άρη. Εσύ πού το ξέρεις. Δεν γιούχαραν τον Άρη. Ποιον γιούχαραν. Το διαιτή. Το δεν γιούχαραν τους παίκτες. Το διαιτή. Α, το διαιτή. Το διαιτή είναι. Του Άρη τους παίκτες. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ τους παίκτες. Ναι. Τι λες, δε φίλε. Ναι. Για ποιον γιούχαραν. Το διαιτητή γιούχαραν. Να πάρουν μια ομάδα που είναι πρώτη αντρική του πρωταθλήματος. Το διαιτητή γιούχαραν. Γιατί δεν το γιούχαραν στο 88. Γιατί δεν το γιούχαραν στο 88 και το γιούχαραν στο 90. Περίμενα να τελειώσει το μάτσο. Α, ναι. Ε, πώς για. Πάμε στις γραμμές. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά. Καλησπέρα, φίλε μου, λίγο πιο δυνατά. Βασικά θα ρωτήσω, ο Βασιλόπουλος, ας πούμε, έβρισε, ας πούμε, έτσι χιδέα τον Κούι, το μίλησε έτσι πολύ άσχημα. Ναι ρε φίλε, υπάρχει, σώθηκε, η τεχνολογία πλέον είναι σε τέτοια, έχει πάει σε τέτοια επίπεδα, που όταν γράφεις κάτι στο διαδίκτυο, το κάνει ο άλλος μια φωτογραφία, screen print, πώς λέγεται αυτό, δεν το έχω κολλήσει. Screen shot. Ωραία. Και μένει. Ό,τι και να το σβήσεις και να το κάνεις. Μιλάει δηλαδή, αυτό δεν λέγεται. Σωστά, μιλάει με βυθιές κοντρές, δηλαδή βαριές. Ρε φίλε, τώρα με κάνεις να το ψάξεις. Βρωμιάρι τον. Το λέει μακάκα και βρωμιάρι. Αυτά τα δύο. Μάλιστα. Ωραία. Κοίτα, εντάξει, να σε πω κάτι. Ναι. Ο πολύς ο κόσμος πιστεύω δεν έχει σχέση άμα είναι Αριανός ή ΠΑΟΞης. Ναι. Γιατί άμα δείτε και τα πανό, ας πούμε, κατά καιρούς αναρτούν, έχει την άποψη ότι το μεγαλύτερο ποσό των δημοσιογράφων, ας πούμε, είναι αρουδού, να πούμε. Το γνωστό. Ναι. Και του 5.000. Οπότε τώρα πρόσεχε τι λες και εσύ, δεν μιλάς στο καφενείο. Όχι, δεν το λέω εγώ αυτό. Ρε φίλε, τα πάνω που βλέπουν στα γήπεδα. Και επειδή το λένε τα πάνω, τι σημαίνει, ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, οι δημοσιογράφοι, ρε φίλε, είναι γνωστός με τι κάνουν. Όπως όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί, το ίδιο υπάρχουν και στους δημοσιογράφους. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν δηλώσει ότι στο παρελθόν ότι για να τους καλύψουν οι δημοσιογράφοι ή για να τους προωθήσουν, τους ζητούσαν λεφτά, να πούμε. Εντάξει. Ωραία. Κατά καιρούς το έχουν πει και στα ραδιόφωνα. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει αυτό. Ωραία, προχώρα σου. Οπότε τι να ρίξει μήνυση ο Γκούς και να κάνει να ασχοληθεί με κάποιον ο οποίος δείχνει ότι είναι σε αυτή τη. Άρης! Φωνάζει Άρης αυτό! Άρης! Φωνάζει! Φωνάζει! Άρης! Εγώ δεν ασχολούμαι! Είμαι ανώτερος! Δήλωση του Κούι. Άρης! Και του Ντίνου Μπαλή φωνάζει Άρης. Ποια είναι που είχαν πει καλύτερα να. Μα και εγώ στο λέω, φυσικά φωνάζει Άρης. Τι είχε πει ο Μπαλή, θυμάσαι. Φυσικά δεν θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ τέτοιο. Φυσικά. Γιατί κακό. Ο Τουρσουνίδης να υποθέσει ότι αν ο Άρης πάει για τίτλο, θα θέλει να πάρει ο Άρης τον τίτλο, έτσι. Είπε κάτι Τουρσουνίδης. Αν το ρωτήσουν. Το ρώτησαν τον Παλί. Το ρώτησαν τον Παλί. Υπάρχει κάποια δήλωση του ΠΑΟΚ που ασχολείται με τον Άρη. Λέω, αν ο Άρης πάει ποτέ. Να σου μετά πω κάτι πρόσφατο. Ο Κόκε δεν βγήκε και πήγε για τον Μπρίγκοβιτς. Ρε φίλε, άλλο σου λέω. Όχι, θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Άρη έχουμε 3-4 περιπτώσεις. Υγεία είναι αυτό. Έτσι, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Μα δεν πάει ο Άρης. Δεν ασχολούμαστε μαζί σας, ρε φίλε. Μα δεν πάει ο Άρης να κατακτήσει τίτλο. Άμα πάει και κατακτήσει και το ρωτήσουν, να πει ότι θέλω εγώ να πάρει ο Άρης. Αλλά α σταθεροποιηθεί στην Αλβανική μια πενταετία και μετά μιλάτε. Ωραία απάντηση. Γιατί 50 χρόνια. Δεν το βλέπω. Θέλω να πω λίγο κάτι τώρα. Έτσι. Ναι, σε διακόψαμε, συγγνώμη, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ επιμένω, ρε παιδί μου, ότι ο Κούις, ας πούμε, αν τον έκανε μήνυση, τον έδινε τζάμπα αξία. Καλά, εντάξει. Όχι αυτόν τον οποιονδήποτε, έτσι πιστεύω εγώ. Δεν θα κέρδιζε κάτι, ας πούμε. Αυτό ξεφτυλιστική και έχασε και τη θέση του ραδιοφώνου. Σίγουρα, οπότε... σίγουρα. Δεν κοιμάται τώρα, δεν κοιμάται, μπορώ να σου πω. Δύο βράδια, τρία. Και τι να τον κάνει, πάνε τον πυροβολήσει να πούμε. Εγώ σου είπα τον πυροβολήσει, ρε φίλε. Σιγά μου, ωραία, τον κάνει και μήνυση, τι τον είπε. Δηλαδή τόσο και τόσο έχει ακούσει ο Κούις με στο γήπεδο τώρα όταν έπαιρνε στην Τούμπα. Τι, και πήγε στο Καραϊσκάκι, δεν το βρίζανε τον Κούι. Άλλο όχλος. Τι είναι ο Κούις, καμιά φλωρούμπα είναι ο Κούις. Άλλο όχλος και άλλο δημοσιογράφος. Καλά έκανε και δεν έκανε μηνύσεις και τέτοια. Ωραία, οι φλόροι κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, ένα από λίγο γιατί. Οι αρσενικοί δεν κάνουν μηνύσεις. Οι αρσενικοί τι κάνουν, περίμενε, τι κάνουν οι αρσενικοί. Τίποτα. Τίποτα δεν κάνουν οι αρσενικοί. Τίποτα δεν κάνουν οι αρσενικοί. Ξέρεις τι λένε οι αρσενικοί, καλά με είπε. Πες καλά. Ξέρεις τι κάνουν. Ό,τι έκανα εγώ που πήγα στο Θουβού. Τι έκανε, να πάει να τον βρει και να πάει. Ό,τι έκανα εγώ πήγα στο φαλακρό. Να πάει να τον βρει. Έλα εδώ ρε κουφάλα, κάτσε κάτω. Γιατί είπες αυτά για μένα, ρε.
Δεν κάνει. Και είδες τι όμορφα, ωραία, Κολοτούμπας, το κάνει... τσίρκο, το φαλακρό τσίρκο Μετράνο, είπε δημόσια συγγνώμη και το ανερό. Έτσι κάνουνε. Μήνυση και σκατά στα μούτρα μου. Νάτο, νάτο. Άσε με να χαρίσεις λοιπόν, τώρα με τη μήνυση. Άκου τι γράφει, κύριε. Περίμενε. Περιστοιχιζόμαστε από τέτοιους μακάκες και κομπλεξικούς βρωμιάριδες. Μας κλέβουν το οξυγόνο, το νου σας. Ο μεγάλος. Σιγά το πράγμα. Τίποτα. Σιγά το πράγμα. Ξεφυλίστηκε ο ίδιος με αυτό που είπε. Τώρα εντάξει, δεν ξεφυλίστηκε. Μην ξεχνάμε αυτό. Α πληρώσει και τίποτα χιλιάδες ευρώ, να δει τι ωραία θα είναι. Μωρέ, ναι, μωρέ. Όχι, ναι, μωρέ. Έλα ρε, φίλε. Έλα ρε, Γιώργο, μην με τρελαίνει τώρα κι εσύ. Εγώ γράφω δύο λέξεις και βλέπω τη γράφω να πω 8 φορές στο τσεκάρο. Που δεν είμαι τίποτα. Σοβαρά μιλάς. Εντάξει, και ο άλλος είναι μεγαλοδημοσιογράφος της πόλης και λέει τον άλλο βρωμιάρη και μπαλάκα. Είσαι καλά, ρε. Καλά τον είπε. Καλά τον εντάξει, έκανε. Δηλαδή να σε πω κάτι, θα καλά τον έκανε. Πρίση, αλλά... Πολύ καλά του εξηγήθηκε. Και μου λες, καλά του εξηγήθηκε. Καλά του εξηγήθηκε. Να βγάλει το σκασμό να ασχοληθεί με την αν ομάδα. Αν ήξερε κι άλλο καλά πράγμα. Τον έκανε. Αν ήξερε. Αν πάει τα μάγκα στο quiz, α πήγε να το σκαφίλει. Όταν σε δω από κοντά, α σου πω και κάτι ακόμη. Άμα είναι μάγκα. Δεν μπορώ να το πω. Και παρεξηγήθηκε ο quiz, να πάει του κάσει ένα σκαμπίλι στα μούτρα μπορεί. Ωραία, χειροδικία. Έτσι κάνουν οι άντρες. Όχι, λοιπόν, όχι χειροδικία. Οι μηνύσεις είναι για τους φλόρους. Λοιπόν, και για τους λίγους και για τους ρουφιάνους. Όταν σε δω από για κοντά. Για τους ρουφιάνους είναι οι μηνύσεις. Όταν σε δω από κοντά και σου πω ένα ακόμη πραγματάκι για να δεις πώς αποθρασύνονται μερικοί, τότε ξέρεις θα μου πεις. Κακός έκανε. Αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Δεν μπορώ να το πω δημόσια. Κατάλαβες. Να πω λίγο κάτι για τα παιχνίδια. Να πεις για τα παιχνίδια. Στον ΟΠΑΠ τον Άρη το δίνει μόνο 7,25. Ο ΟΠΑΠ κόβει ρε φίλε, ο ΟΠΑΠ κόβει. Και τόσο ήταν κάποτε το τρίποντο ρε. Και τον Ατρόμητο το δίνει 10. Δηλαδή άμα δίνει τον Άρη τον Άρη 10. Τον Ατρόμητο πώς το δίνει 15. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Σούπερ Λίγκα μπήκα. Πάω Κατρόμητος 9,5. Ολυμπιακός Άρης 10. Στον ΟΠΑΠ σου λέει ρε. Στον ΟΠΑΠ σου λέω και εγώ, τον Ατρόμητο το δίνει 10 όχι. Το διπλό. Ο Ζάχος δεν κοιτάει στον ΟΠΑΠ, κοιτάει συστηματική. Σε συστηματική εταιρεία, αγγλική. Ολυμπιακός Άρης 1,33 άσος, 5 φράγκα το Χ, 10 φράγκα το διπλό. Θα τους εκτελέσω. Και ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1,36 άσος, 4,5 φράγκα το Χ, 9,5 φράγκα το διπλό. Που εγώ θα πέψω 10 φράγκα το διπλό του Ατρόμητου στον ΟΠΑΠ. Που το δίνει σε καλύτερη τιμή και τον Άρη θα παίξουν στην άλλη εταιρεία. Θα παίξω να τρώμε το διπλό. Ναι. Πόσο θα το παίξει, πόσο θα το. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα δουν διπλά και τα δύο. 5 ευρώ θα βάλει. Το λιγότερο έχει 2. Έλα, σου κάνω εγώ το book. Φέρε, έλα. Και εγώ στο κάνω, φίλε, με 25. Εγώ στο κάνω το book. Για το πάω Κατρόμητος. Εγώ σου δίνω 25 το τώρα. Για το πάω Κατρόμητος, εγώ στο κάνω το book. Για το άλλο όχι. Εξή παίξει εδώ ότι έχετε και δεν έχετε του δύο άσου. Καταρχήν όχι, δεν πρόκειται να βγουν αυτοί οι δύο άσοι, να ξέρει. Μα δεν είπα αυτό. Η book όλο το χαρτί. Εγώ για το πάω Κατρόμητος σου είπα, δεν σου είπα για το Ολυμπιακό Σάρι. Και το πάω Κατρόμητος είναι χ2, να ξέρει. Στο λέω από τώρα. Φίλε, πολλά western βλέπει. Όχι. Μέχρι να είσαι καλά. Ο Τζον Γουέιν το λέει. Μη σου πω διπλό, ξέρω. Αν το ολοκλήρωσε να πάρουμε και τον άλλο. Όχι, στατιστικά θα κάνεις και μια ήττα, ρε φίλε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός 20 χρόνια δεν μπορούσε να το κάνει το άλλο. Φίλε, υπάρχει κανένα συμβόλαιο να πούμε. Γιατί... Δεν υπάρχει αυτό. Τότε. Να ξέρεις. Τότε. Θέλω, ρε φίλε, τελευταία αγωνιστική. Γιάννε να πάω, παίζουν. Γιάννε να πάω. Γιάννε να πάω, παίζουν. Θε, σε παρακαλώ, Θεέ μου, να θέλει ένα τρίποντο να σωθεί. Πώ λένε Χριστό Βασίλη, πώ λένε αυτό. Χριστοφίδη, πώ. Από αυτό. Ένα τρίποντο να θέλει ή να παίξει μπαράζ ή να σώνεται. Σε παρακαλώ. Μόνο αυτό θέλω. Μη κοιτά. Το τι θέλεις. Να κοιτάς τι υφίσταται. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, το πιο ποιοτικό, το πιο ουσιαστικό, το πιο παραγωγικό. Το τελευταίο μήνα η πιο φορμαρισμένη ομάδα είναι ο Άρης. Είπα για καλύτερη. Ναι. Συνολικά έτσι, ναι, εντάξει. Φορμαρισμένη, όχι το τελευταίο μήνα, τα τελευταία δύο μάτς. Με ΠΑΟΚ. Με 10 παίκτες ολόκληρο μάτς. Με ΠΑΟΚ και με ΑΕΚ. Ήσουν πολύ καλός. Στην Τρίπολη δεν ήμουν καλός. Εντάξει. Εντάξει, Τρίπολη δεν είναι. Καλό, δεν καλός, είναι, καλός, πώς θα το πω. Καλός, εντάξει, ένα μήνα δεν σου είπα. Σε φόρμα, ρε, φίλε. Ένα μήνα σου είπα. Είσαι σε φόρμα. Και λέω, για να το πάμε και σφίλους. Πιο παραγωγική ομάδα από τον ΠΑΟΚ, πιο καλή ομάδα από τον ΠΑΟΚ δεν είναι. Λέω δεν ότι αυτό τώρα φυσικά δεν ξέρω πότε θα μάθουμε τους διαιτητές. Αν ο διαιτητής είναι 50ρίσιος, πώς μπορεί να χάσει ο Άρης από τον Ολυμπιακό. Και ο Άρης φυσικά πιάσει την απόδοση που έπιασε τουλάχιστον στα δύο τελευταία μάτσα, έτσι. Πώς θα χάσει από αυτόν τον Ολυμπιακό και τραυματίζει και λέει σήμερα, ακούς. Λίγο έβλεπα το μάτς. Ο Φορτούνης. Και ο Ρωσίδης. Είναι μεγάλες απώλειες για τον Άρη άμα λείψουν αυτοί οι δύο παίκτες. Είναι μεγάλες απώλειες και οι δύο. Παρακαλώ το ιατρικό team του Ολυμπιακού να τους κάνει καλά. Μεγάλες απώλειες αν δεν παίξουν για τον Άρη. Είναι.
Για τον Άρη Ναπόλη. Φορτούνη. Ποιο Φορτούνη. Ο Φορτούνη είναι κακό παίκτη. Ο Φορτούνη, λέω εγώ, θα τον εξαφανίσει ο Μανώλης The Wall Σιώπη. Θα τον εξαφανίσει. Καλά, έχει τέτοιο, τέτοιο αμυντικό χαφέ, ο Σακόφ. Καλά τώρα. Ο Σακόφ. Φίλε, έχω Μαουρίσιο Ολιβέιρα. Ποιος ο Μαουρίτσιο τον πήρε, τον έβαλε στην τσέπη του. Τον έβαλε στην τσέπη του. Άκου λίγο να σου πω. Απ' την άλλη τσέπη έβαλε τον Μπίσεσβαρ και του δύο και του κουδούνιζε. Άκου λίγο να σου πω γιατί είναι Χαζομάρη. Χαζομάρη, λέω. Ναι, το βιογραφικό, ναι. Ποιο βιογραφικό? Έχει, το βιογραφικό που έχει ο Ολιβέιρα και ο Μαουρίτσιο. Εντάξει, ο Σιώπη για να το φτάσει ναι. Πρέπει να ζήσει 16 φορέ. Ο Μαουρίτσιο που έπαιζε, στη Ρωσία δεν έπαιξε. Εγώ θα σου πω μόνο στην Πόρτο. Σε μεγάλο πρωτάθλημα έπαιζε το ρωσικό. Μεγάλο πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο. Ιταλία δεν έπαιζε. Ο Μαουρίτσιο, δεν ξέρω, μόνο Ρωσία ξέρω. Πού έπαιζε η Ιταλία, παίζω, δεν ξέρω. Δεν μου λες. Άμα έπαιζε η Ιταλία, έπαιζε την Πόρτο. Μα τι είπα για τον Ολιβέρι, εγώ για τον Σαχόφ είπα και για τον Μαουρίτσιο. Αυτούς δύο είπα. Αυτοί δεν παίζανε την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα για τη θέση που είναι ο Σιώπης. Όχι, όχι. Για αυτούς τους δύο είπα. Ο Σιώπης είναι αμυντικό χαφ. Ο άλλος είναι παραγωγικό χαφ. Ο Ολιβέρι είναι παραγωγικό χαφ. Πριν κάνα τρίμηνο τον έβριζε. Όχι, για τη βλακεία που, για το Σαρδάμ που έκανε. Δεν έκανε ποδοσφαιρικά, Σαρδάν, λέω, έκανε. Θέλω να κλείσει την καριέρα του στον Άρη, να γίνει ο αρχηγός του Άρη και βασικά του χρόνου χρειαζόμαστε ένα Σιώπη αράπακλα, ένα κεφάλι δύο πιο ψηλό και στα ίδια στατιστικά, στα ίδια, στο ίδιο στυλ παιχνίδι με τον Σιώπη. Ό,τι πει το αφεντικό θα γίνει. Ποιο αφεντικό? Το κόκκινο. Καλά, τώρα πει, με τον τίγρη ήμασταν. Τώρα με τον κόκκινο είμαστε. Ό,τι πει το κόκκινο. Τώρα με τον τίγρη ήμασταν. Πάμε στον επόμενο. Παναθηναϊκό δεν είπε. Λίγο ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο. Πώς δεν μας είπες και με τον Ατρόμητο, με το Σπανό ότι είμαστε. Περιμένει φίλος. Έλα φίλε, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Το όνομά σου φίλε. Βαγγέλης από Νεάπολη, Αθήνα είμαι, ένα απολύτης. Και Αριανός σίγουρα. Όχι ρε. Από Αθήνα από... Μιλήσαμε χθες. Έλα. Δεν ακούσαμε. Τα Σάρα μιλήσαμε χθες ρε. Α, γεια σου ρε Βαγγέλη. Γιατί από πέρας... Αθήνα φίλε την περιοχή δεν άκουσα, yeah. Συγγνώμη λίγο. Νεαπολίτης, είμαι στην Αθήνα ζω. Α, λέω του γονέα. Βαγγέλης και πρόσφατα γέννησε και η κερά του να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Δεύτερος γιος, ναι, ευχαριστώ παιδιά και σας ό,τι αγαπάτε. Δύο καλά. Παιδάκια, δύο και τα δύο αγοράκια έχεις. Ναι, δύο. Ήσουν στο γήπεδο χθες Βαγγέλη. Ήμουνα μέσα, λέει. Ήμουνα μέσα. Πήγα με ένα φίλο από τη δουλειά. Αυτός με τσίγκλησε βασικά γιατί ήταν Ολυμπιακός. Με λέει όλη την ομάδα τσίγκλα, τσίγκλα. Λέει πάμε να δούμε, λέει, την πρώτη γύρω που θα κάνετε. Λέω με τσίγκλα πολύ. Πάμε, λέει. Λέω τι στοίχημα. Λέει τους καφέδες της εβδομάδας. Άντε πάμε. Λέω εντάξει. Ξεκινάει το μάτς. Στο δεις. Δεύτερο λεπτό τον γκολ. Με κοιτάει, γελάει. Άντε πάμε να φύγουμε, σου είπε. Ναι. Λέω έχεις λεφτά για τους καφέδες. Λέω θα το αναβάλουμε. εντάξει, ωραίες. Τώρα την πλάκα, μεστή εμφάνιση γενικά χθες, ο ΠΑΟΚ. Ο αγώνας ήταν μεταξύ, να το πω έτσι λαϊκά, παιδάκια και άντρες, κάπως έτσι σαν το γατάκι με το ποντίκι, παίζουν και δεν μπορούν να τους πιάσουν, κάπως έτσι. Παιδάκι, άντρες. Παιδάκια και άντρες, έτσι. Ποιος ήταν, δηλαδή, ο Μακέντα είναι παιδάκι, ας πούμε. Καλά, αυτό είναι λίγο έτσι αστικός μύθος, δεν είναι τόσο μικρή. Ο Ισούα γενικά... είναι παιδάκι, ας πούμε. 4-5 παίκτες πιτσιρικάδες έχει. Ο Κολοβέτσιος είναι παιδάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο άλλος, ο... πώς τον είναι, Κουρμπέλης, είναι παιδάκι. Πού τον Ισούα, νομίζω. Τους κάνανε, αυτό είπα. Τους κάνανε να φαίνεται. Εντάξει, έχει ένα μπουζούκι μέσα, έναν Εμμανουηλίδη, έναν Μπαγλαμά, ξέρω εγώ, μια κιθάρα, πώς τους λένε αυτούς, ναι. Εντάξει, έχει τρεις πιτσιρικάδες, φίλε, τι να κάνουμε. Το μπουζούκι, επειδή έχει, τον έχουν αναδείξει, να το πω έτσι τελευταία, είναι παίχτη ψυχολογίας. Ο Κάτσε ψυχολογία... τι είναι, πιτσιρικάς είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ποιος ο? Ο Κάτσε. Όχι, δεν είναι πιτσιρικάς. Ο Κάτσε, αλήθεια, γιατί έπαιξε, γιατί με τον Ατρόμητο δεν παίζουν. Ο Κάτσε, σου έκανε εντύπωση, Ζάχο, ε. Όχι, από πέρσι, εγώ και πέρσι έπαιξε. Και από πέρσι έπαιζε. Απλά πώς, προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ατρόμητος. Δεν ξέρω, ο Κάτσε δανεικό, τον έχουμε τον Κάτσε. Τι τον έχεις? Δεν ξέρω. Τον έχουμε δανεικό, τον άφησαν ελεύθερο, δεν το ξέρω. Και δανεικός να μην είναι φέτος, πέρσι ήταν 100% δανεικός. Και πέρσι έπαιξε. Δεν το θυμάμαι. Και πέρσι έπαιξε. Δεν είμαι και εγώ σίγουρος, νομίζω έχει πάει. Νομίζω κανονικά. Δεν ξέρω. Νομίζω έχει πάει κανονικά. Εντάξει, πολύ γιούχα χθες βασικά, όσοι πήγαν τελικά. Εντάξει, εμείς δεν μπορούσαμε ούτε να πανηγυρίσουμε το τίποτα τώρα που ήμασταν. Πού τι απανηγύριζε, φλίκι το μέσα. Ναι, εντάξει. Και ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο πάλι τα ίδια. Άντε, λέει, βάλτε και τρίτο να τελειώνουμε. Μετά βρήκα τον Αλαφούζο, καταλάβατε τι γινόταν. Συγγνώμη, δηλαδή στο 0-2, δηλαδή τι είχε, καμία αγωνία ότι μπορεί να σου φανεστεί ο ΠΑΟΚ? Όχι, μωρέ, όχι. Τότε τι, βάλτε και τρίτο, σιγά. Όχι, λέγανε αυτοί, λέγανε αυτοί. Α, οι Παναθηναϊκοί. Λέγανε... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ άσχημη καμπή. Εγώ πραγματικά πέρσι που είναι λέγανε. Είναι ευκαιρία σου να σου το πω σε ένα Ζάχο για την ομάδα σου. Ναι. Είναι ευκαιρία σου να τον κερδίσει, πιστεύω.
Έτσι όπως τον είδα εγώ. Και να χάσω, φίλε, που δεν δύσκολα θα χάσω από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Θα είναι εκατόδια. Ναι, όντως. Και να χάσω δεν μπορεί να με φτάσει με το πρόγραμμα που έχει ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Με τίποτα. Άστο, πάρε, παίξτε από τώρα 2-0 το μάτς. 2-0. Ο Παναθηναϊκός Άρης. Ολυμπιακός Άρης. Α, όχι, τον Παναθηναϊκό σου λέει, ρε. Εγώ λέω Ολυμπιακός Άρης. Παίξτε το 2-0. Νόμισα, μου λέει ο Ζάχος για τον Παναθηναϊκό Άρης. Αυτό απάντησα έτσι. Στον Παναθηναϊκό δεν θα περάσει ο Άρης. Με τον Ολυμπιακό τι να πούμε. Εντάξει, Έλληνας γιατί θα σφύριξει. Έλληνας θα σφύριξει. Δεν μας έκανε ο κύριος Περέιρα. Ενώ άμα σφύριζε ξένος. Όχι, αλλά σου λέω ένα πράγμα. Φιλικό μάτς είναι, σου λένε τώρα. Χθες δεν πήγες εκεί και είδες το εχθρικό εσύ. Τα φιλικά λένε ότι τα παίζουμε μόνο εμείς, μην τους λες τώρα τι. Έτσι θα τον κάνω τον Τρέγια, ρε. Έτσι θα τον κάνω τον Τρέγια την άλλη εβδομάδα. Εγώ το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αν ο Άρης, μισό καπέλο έβγαλες τώρα. Αν ο Άρης πάρει νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι ή και χ, έτσι, εγώ θα σας βγάλω το καπέλο. Ναι, λέμε τώρα, άχασε 2-1 και το σφάξουν, τι θα κάπεις. Θα πω ότι το σφάξαν. Ναι. Δεν θα βγάλει καπέλο. Την ουσία θα κρατήσει. Δεν θα βγάλει καπέλο. Γιατί και εσύ πήρε χ με στον Πάοκ με goal offside. Πώς το έφερε, πώς το έφερε. Αφανή, δεν είπε τίποτα στον Πάοκ που πήρε χ. Το είπα. Με goal offside. Είπα offside. Ήταν το παπούτσι, το ισόλα του τέτοιο ήταν offside. Εγώ σου λέω πάρε αποτέλεσμα με στο Καραϊσκάκι. Να δει την εμφάνιση. Να δει την εμφάνιση. Κάποιοι φίλοι σου εκεί που ήμασταν στο μαγαζί το Σάββατο. Ποιοι ήταν οι φίλοι μου. Λένε αν λέει ο Παναθηναϊκό κερδίσει τον Πάοκ. Εγώ την Κυριακή στο Καραϊσκάκης, λέει, σαν Αριανός, θέλω να χάσω. Ποιος το είπε αυτό. Καλά, τώρα το είπε ένας, δύο. Αυτοί που καθόταν απέναντί μας. Καλά, εντάξει, να κάνουμε. Αν υπήρχε περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει το πρωτάθλημα. Και να έχανε στο πρωτάθλημα, δεν έχανε στο πρωτάθλημα. Οπότε τζάμπα το είπα. Σου λέω εγώ, άλλο να σου κατάλαβε. Με αυτή τη λογική. Έλα, πες. Να κλείσω. Στο ημίχρονο, επειδή πίσω μου καθόταν αυτό ο παλέμαχο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο Φυλακούρη. Φυλακούρη. Ναι, ο τότε Φυλακούρη. Γυρνάει ένας από μπροστά μας ηλικιωμένος και του λέει τι γίνεται εσύ όταν έπαιζες, λέει, έτρεχες και δεν σταματούσες και έπαιζες μπαλάρα και αυτά. Αυτός απορριμμένος του λέει τι να κάνουμε, αυτοί είναι, αυτούς έχουμε, αυτά μπορούμε. Τι να πει για αυτός, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, λογικό είναι να σου πω και κάτι. Επειδή τα περάσαμε κι εμείς. Τα έχουμε περάσει, φίλε. Με τον Παναθηναϊκό. Εγώ μπορώ να καταλάβω τους φίλους Παναθηναϊκούς. Αλλά εντάξει, είναι τόσα αυτά που έχουν γίνει παλαιότερα με τις πράσινες παράγκες. Με το, ρόδα, εντάξει, με το πολυμετοχικό τότε το 10 που είχε και άλλους δουλειούς ύπους εδώ τις πόλεις τους κίτρινους. Έτσι που δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Κατάλαβες. Μάθανε τόσα χρόνια να είμαστε τρίτη, τέταρτη. Να σου πω και κάτι. Όταν το, βλέπεις έτσι τον εχθρό σου, δώσ' τον αμία να πάει πιο κάτω στη λίμνη. Ρίξε και τρεις μπετονιέρες ταχείας πήξεως. Αυτό μπετόν αρμέ. Άκου τι σου λέω εγώ. Αυτά που χαθήκανε, άκου τι σου λέω εγώ. Γιατί ο Άρης, εγώ τον Άρη, λέει, τον ήθελα να λέει ξανά στην Άρη, εκεί δυνατό. Νάτι, ήρθανε, βλέπεις τι σε κάνουνε. Βλακία, δεν κάθισαν σε να κάθε μάτι ψάχνουν να βρούνε αν κατούρισε ο Μάτος. Εντάξει, δεν ανέκλασε να πούμε ο Ακπόπ. Βλακία, έπρεπε να χάσουμε και να λέμε ότι η ομάδα του είναι φορμαρισμένη. Πήρε εκεί μέσα στο Πάο. Θα και μέσα στο Καραϊσκάκι. Την ΑΕΚ, θα και ασχολούνται με το μάτος στο... αυτό. Μέσα στο Καραϊσκάκι και μετά χάσει από τη Λαμία εσύ. Θα έχω ένα τελευταίο και πες ρε φίλε, πες κλείσε με αυτό. Να πούμε ότι ο Κάτσε είναι ιδανικός. Μου το στέλνουν δύο άτομα, είναι ιδανικός στον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω εγώ. Είναι ιδανικός. Έλα, πάμε. Η ομάδα σου δείχνει τελευταία ότι αρχίζει να μαθαίνει να αμήνεται. Αυτό είναι καλό για αυτό. Βέβαια. Αυτό συμπληρώνω και κλείνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Βαγγέλα, ρε. Καλό βράδυ. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Βασιλάκη. Και ερχόμαστε. Ανοιχτές γραμμές θα έχουμε. Εδώ μου λέει ένας 23-10-287-38. Μετά ένας φίλος για σένα λέει τι έγινε. Πες στον Τάσο και ο Μπίσες βαλέει που στην αλλαγή που έβριζε, τι έγινε. Τίποτα. Είχε μια διαμάχη με τον Κρέσπο. Αχα. Η οποία τέλειωσε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα μέσα στα αποδυτήρια και μάλιστα ο Κρέσπο σε δημόσια δήλωσή του δήλωσε φαν. Φανατικός θαυμαστής του Μπίσεσβαρ. Φαν και μπουφάν. Έλα. Ναι, ωραία. Διάλειμμα. Πάμε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας. Συντροφιά παρέτσα θα είμαστε άλλα 20 λεπτάκια εδώ στο Λίμπερο 107,4 FM. Έβαλες και Prodigy. Πέθανε ο άλλος. Τιμή Σένεκεν. Τον έβαλες. 23-10-287-38. 69-45-287-38. FM γεννό το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54526. Και να μην ξεχνάμε τώρα πάρουμε τις γραμμές. Αύριο ο ΠΑΟΚ δίνει τη δική του μάχη στο Παλατάκι. Το απόγευμα στις 7.30. Το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ για την διοργάνωση του Champions League. Ναι. Είναι στις 16 καλύτερες ομάδες.
θα προσπαθήσει σε διπλούς αγώνες να αποκλείσει την ΑΕΚ και να περάσει στους 8 και μετά να μπει στο Final Four, αν μπορέσει. Να πούμε ότι είναι σημαντικό να βρεθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί, να κόψει εισιτήριο, να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα, γιατί όλοι γνωρίζετε το πόσο δύσκολα περνάει με τα οικονομικά του ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Οπότε αύριο 7.30 στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο παρατάκι, όλοι να κόψουμε ένα εισιτηριάκι, 10-15 ευρώ υπάρχει, όποιος μπορεί να κόψει 15 ας κόψει, όποιος μπορεί 10, να βοηθήσουμε το σύλλογο και με την παρουσία μας, να δώσουμε δηλαδή τον έκτο καλαδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο, αλλά και να πάρει μια οικονομική ανάσα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ που βογκάει πραγματικά. Πάμε στους φίλους, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννης Ατρόμητος. Α, ναι, γεια σου ρε Γιάννη. Πιο νωρίς πήρε σήμερα, καλό αυτό. Για σένα το έκανα ζάχο. Είναι παρά πέντε, όλο παρά τρία λεπτά παίρνεις, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά μου αρέσει να ακούω, φίλε, γι' αυτό περνά στο τέλος. Ακούω τώρα... τις απόψεις των ακροατών και... Καλό timing έκανες τώρα. Έχω πάντα τις δικές μου βέβαια, αλλά λέμε έτσι. Τώρα. Καθένας την άποψή του. Πάμε. Βεβαίως, γι' αυτό είναι δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, πολύ βασικό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Παντελίδης, δυστυχώς δεν λέγεται Παντελίδιτς ή Παντελίδο, ναι. Γιατί θα λέγαμε για μάγους, θα λέγαμε τέτοια πράγματα. Ναι. Κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να κάνει προετοιμασία με την ομάδα, να παρουσιάσει ένα σύνολο, δηλαδή εγώ αυτό που είδα με την ΑΕΚ ας πούμε, δεν υπήρχε ΑΕΚ. Και με τον ΠΑΟΚ που είδα το παιχνίδι, όχι δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, απλώς ο Άρης ήταν πολύ καλός. Το σταμάτησε, δηλαδή, το σταμάτησε. Ναι. Ναι, είδα ότι είναι από τις λίγες ομάδες που θα σταματήσουν τον ΠΑΟΚ, που δείχνει ασταμάτητο, δεν το συζητάω καν. Αλλά αυτό που είπε ο φίλος τώρα για το διπλό που έλεγε το Ατρομήτου, και εγώ το έλεγα αυτό και γελάγαμε. Αριανός ήταν ο φίλος, υπόψη. Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα με αυτό. Όχι, εννοώ, εντάξει. Είναι... Ναι. Κοίτα, στοιχηματικά μίλησε. Στοιχηματικά μίλησε. Και στοιχηματικά είναι, ναι, είναι μεγάλη ο πόδος, όπως και του Άρη. Άλλο αυτό. Συμφωνώ. Άκου να σου πω κάτι όμως. Ο Ατρόμητος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δυστυχώς. Ναι. Και αυτό το 3-0 με τον Πανιόνιο είναι πλασματικό, γιατί εγώ δεν φοράω γυαλιά καθόλου. Ναι. Και το πρόσφατα ανανέωσα και το δίπλωμά μου, βλέπω τέλεια. Για το πέναλτι, στο 1-0, έτσι. Ο Πανιόνιος αδικήθηκε, έβαλε κανονικό γκολ. Έβαλε κανονικό γκολ. Ακυρώθηκε για offside στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Και άλλα ένα-δύο σφυρίγματα, έτσι και ένα οριακό offside ακόμα. Αλλά το πέναλτι που πήραμε εμείς το πρώτο, βέβαια, ήταν πέναλτι. Και είναι ψηλό παρόμοιο με αυτό που γίνεται και στην Τούμπα, αν έχετε δει. Είναι πέναλτι. Πρώτα τραβάει ο δικός ο παίκτης όμως, τον έχει ξεχυλώσει την μπλούζα, να πούμε την αλήθεια. Ειδικά αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από την πίσω κάμερα. Και μετά όντως το ρίχνει. Το ρίχνει, ναι, από την πίσω κάμερα φαίνεται πολύ. Η μπλούζα του, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ανεβαίνει μέχρι τη μέση. Ο Κουλούρης το παίρνει, νομίζω. Ναι, όχι, ποιος είναι του Πανιωνίου που κάνει το πέναλτι. Ο αμυντικός. Δεν το ξέρω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά έδειξε ότι είναι ο πρωταθλητής, τάσο που αγχώθηκες. Καλά, και αυτό το πίστευε, αλλά τα καλά κάνει, δεν μπορούσα να το πει. Λέω, όχι, εγώ δεν το. Ακόμα δεν. Θα το κερδίσουν τα Γιάννη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Αν δεν εξασφαλιστώ μαθηματικά. Μαθηματικά, σίγουρα. Καλά, μαθηματικά, ναι, φυσικά. Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά επιτρέψτε μου να έχω τη δική μου άποψη. Να σου πω κάτι, αυτό που είπες, για να το συζητήσουμε, που είπες για τον Παντελίδη. Άκουσε με λίγο. Γιατί όντως καλό είναι να παίρνουμε τα εύσημα όπως και στην αρχή τον κράζαμε. Λοιπόν, του έχουν βγει καταρχήν του Άρη όλες οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Για μένα. Είναι μεγάλο είναι αυτό. Αυτό που μπορώ να του δώσω τα εύσημα του Παντελίδη είναι ότι όταν ήρθε στην ομάδα, ο Άρης ήταν μια ομάδα που έπαιζε όταν έπαιζε μέχρι το 60-65. Τώρα βλέπεις, και το λέγαμε εδώ και με τον Τάσο, και έλεγα στα Χριστούγεννα εκεί που κάθισαν ένα μήνα όλες οι ομάδες, έτσι που είχε το κενό. Δεν μπορεί να φτιάξει αυτό, έλεγα. Και όμως έφτιαξε. Βλέπεις τον Άρη τρέχει και πιστεύω αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε αυτό που μετράνε πόσο τρέχει κάθε ομάδα, νομίζω τρέχει περισσότερο από όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Θέλω να σου πω ότι συμφωνώ ότι τρέχει ο Άρης. Απλώς θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να διαχειριστείς ένα υλικό στη μέση της χρονιάς. Γιατί άλλο είναι να πας στην προετοιμασία ένα μήνα
με όλη την ομάδα, να γίνεις μια οικογένεια, να τους δείξεις τη φιλοσοφία σου, την τακτική σου. Ναι, λέω ότι ήταν. Να είσαι από κοντά στους παίχτες, δηλαδή θέλω να σου πω τη δουλειά του είναι δύσκολη. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι ήταν. Αυτό το παρουσιάζει ο Άρης είναι και λίγο τυχερός ότι από τις 5 μεταγραφές του βγήκαν οι 4,5. Κατάλαβες του Ιανουάριου, που είναι δύσκολο αυτό το σίγουρα, πράγμα. Σίγουρα παίζει ρόλο. Είναι δύσκολο αυτό, ειδικά Ιανουάριο. Οι επιλογές από ποιους έγιναν. Ναι, εντάξει, του τεχνικού διευθυντή και αυτόν. Βέβαια, εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι δουλεύουν. Τεχνικός διευθυντής και ο. Να περιμένουμε λίγο να δούμε. Και τη διάρκεια ναι. Που, εντάξει, θα δεν έχει, είπαμε, που θα έχει αυτό, αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, λέμε. Αυτό τάσο. Το φορμάρισμα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Παίζει παθιασμένα. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τα μάτς. Και αν είχε αυτή την αγωνιστικότητα από την αρχή του πρωταθλήματος, σίγουρο δεν θα ήταν πέμπτος αυτή τη στιγμή. Δεδομένο αυτό. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα. Που εισπράττει κάποιος που έχει παρακολουθήσει την ομάδα του Άρεος από την αρχή του πρωταθλήματος. Το Άρεος, μ' άρεσε. Το Άρεος. Παλιό είναι αυτό. Εντάξει, το Άρη. Όχι, όχι, ωραίο είναι αυτό. Okay. Είναι δεκαετία 80. Okay. Είναι δεκαετία 80. Είμαστε, ρε φίλε, τι παλιό. Δεκαετία 80, του Άρεος. Εντάξει, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, τα επόμενα αποτελέσματα. Φυσικά, βέβαια. Γιατί πριν από αυτή την πορεία, αν θυμάστε. Μέσα σε ένα μεσημέρι είχε αποχωρήσει ο κύριος Παντελίδης, τον είχαν διώξει. Ήταν στην πόρτα της εξόδου. Τον είχαν διώξει από τον Άρη και το απόγευμα ξαναπροσλήφθηκε. Εντάξει, για να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται και να μην πετάμε στα σύννεφα. Θα δείξουμε, θα περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα αποτελέσματα. Γιατί έχει ένα δύσκολο μάτσο ο Άρης τώρα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ό,τι και όπως και να είναι Ολυμπιακός, πως Ολυμπιακός σέρνεται. Είπε κανείς ότι είναι εύκολο. Είναι χάλι μαύρο Ολυμπιακός. Και σου λέω με τη φόρα που έρχεται ο Άρης και την παρουσία που δείχνει αγωνιστικά στα δύο τελευταία μάτς, πιστεύω ότι θα πάρει αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό. Και εγώ το πιστεύω. Ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό. Αν όλα είναι κανονικά. Δεν είναι δύσκολο. Αν λοιπόν πάρει αποτέλεσμα ο Άρης στον Ολυμπιακό, θα φανεί. Θα έρθεις με μπλούζα του Άρη. Έτσι, όχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Με τίποτα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βασίλη. αλλά θα αναιρέσω, θα αναγκαστώ να αναιρέσω πολλά άσχημα και πολλές κατηγορίες που έχω αποδώσει. Εδώ, μετάνιες θα κάνεις. Μετάνιες θα κάνεις εδώ. Θα σκύψεις και θα σε βαφτίσω. Εγώ το έχω αποδείξει ότι ξέρω να αναγνωρίζω το σφάλμα μου ή το λάθος μου όταν υπάρχει. Δεν θα είναι σφάλμα, δεν θα είναι. Άμα θεωρείς ότι είναι έτσι. Ναι. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά κλείνοντας, παιδιά, σε αυτή την ομάδα που την ξεχνάνε όλοι, που λέγεται Λαμία, που κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό σε διπλά παιχνίδια, τον Ολυμπιακό σε διπλά παιχνίδια. Εγώ εύχομαι να πάει στον τελικό, ειλικρινά. Ας πάει, να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί όχι ένα παιχνίδι είναι, να το σηκώσει και μια άλλη ομάδα. Ας το πάρει. Δηλαδή, εντάξει, άμα το πάρει βέβαια η Λαμία ή εγώ ή εσύ, είμαστε εκτός Ευρώπης, να ξέρεις, αν το πάρει η Λαμία. Εντάξει, και τι θα κάνουμε. Τίποτα. Δηλαδή, καλά, δεν θα πεθάνουμε κιόλας, ρε φίλε. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Θα πεθάνει κάποιο άλλο, ρε παιδιά, να αλλάξει λίγο αυτό το. Δεν γίνεται άλλο. Νομίζω ότι έχει καταντήσει λίγο βαρετό αυτό με τις μεγάλες ομάδες. Όχι, εμείς δεν βαριόμαστε, φίλε. Θεσμός του κυπέλου. Δεν βαριόμαστε. Ο θεσμός του κυπέλου. Ας το πάρουμε καμιά 20 φορές κι εμείς. Μετά ας βαρεθούμε. Πάρε το πάρει και η Λαμία, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο Άρης δεν μπορεί να το πάρει. Λαμία, ακού. Βασιλή. Ο Άρης δεν. Η Λαμία. Ακούς, φίλε μου, ας το πάρει και η Λαμία. Ο Άρης δεν του βγαίνει από το στόμα. Τώρα δεν σε βάζω, ρε φίλε. Δεν του βγαίνει από το στόμα. Δεν σε βάζω ίσα και ομέ με τη Λαμία. Αυτό έλεπε να μας έβαζε. Όχι, όχι. Η Λαμία ήταν και πέρσι στην Αλβανία. Θέλω να. Θέλω να ακουστεί, θέλω να ακουστεί αυτό. Πρέπει να ο θεσμός του κυπέλλου να αλλάξει για μένα ριζικά τελείως και συμφωνώ. Να γίνονται όλα τα παιχνίδια μονά στην έδρα του αδύνατου. Ναι, μονά, τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις, να γίνονται στην έδρα του αδύνατου. Να γεμίσει έτσι. Η επαρχία. Έτσι, σωστό με κόσμο τα γήπεδα. Σαν την Αγγλία. Και να γίνουν εκπλήξεις και να γίνουν τέτοια έτσι. Πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το πιο σωστό να κάνουμε ένα κύπελλο τέτοιου είδους και να αφήσουμε τις μεγαλομανίες και με τα κύπελλα για τα. Όλα τα μάτς μονά. Θέλουμε να βλέπουμε λίγο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι τουλάχιστον με τους Έλληνες παίχτες, με κάποιους Έλληνες παίχτες που βλέπουμε σιγά σιγά να έρχονται. Πιστεύω να φτιαχτεί και μια καλή εθνική ομάδα γιατί νομίζω ότι την έχουμε ξεχάσει κι αυτήν, έτσι. Τώρα θα αρχίσουν έρχονται τα παιχνιά. Έρχονται πάρα πολλοί ξένοι παίχτες. Ο ΠΑΟΚ παίζει με πάρα πολλούς ξένους. Ο Ολυμπιακός πάρα πολλούς ξένους. Ναι, θέλω να πω ότι μόνο ο Παναθηναϊκός έχει μείνει έτσι με κάποιους Έλληνες και κάποιες ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ατρόμητος. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει κακό στην εθνική ομάδα.
Αν και εγώ πιστεύω στον Άγγελο Αναστασιάδη πάρα πολύ, θα σου πω. Τον πιστεύω στον προπονητή. Ελπίζω, φίλε μου, γιατί ήταν χθες στην αθλητική, στο Open. Ελπίζω ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν τον είδα, Ναι, λίγο είδα. Χθες, είναι πολύ σοβαρός, είναι με να μ' αρέσει πάρα ναι, πολύ. Χθες ήταν. Πόσες γράμμες έχει δύο. Χθες ήταν από την φορά που ήθελα να δω και αθλητική Κυριακή και Open. Ελπίζω τον κύριο Αναστασιάδη να μην καλέσει το σιωπή στην εθνική. Τον παρακαλώ πολύ. Να σε καλά, Γιάννα, ρε. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πρώτο-τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς το λέει. Ο Αριστοτέλης. Θοδωρής, μέσα έπεσε. Κοντά έπεσε. Τι Αριστοτέλης, Θοδωρής. Τι αλφα, τι θήτα. Έπρεπε, το ίδιο. Εμένα μου ξύπνησε λίγο το και μου έξισε λίγο το αυτή αυτό που είπε ο Τάσος. Ότι. Ότι οι παοξίδες είναι ανώτερο παρά και δεν ασχολούνται μαζί μας. Ασχολούμαστε μόνο. Καλά, δεν φαίνεται αυτό. Ότι δεν ασχολούνται με τον Άρη. Ψέματα είναι. Φαίνεται. Για το πανό του Βόλου δεν θα πω γιατί είναι χιλιοφορεμένο. Άστα. Δεν ασχολούνται. Απλά υποθέτω ότι και το αεροπλανάκι όταν πέθανε κατά λάθος πήρε μαζί του ένα πανό και σου και απογειώθηκε, ρε παιδί. Πρόσεξε λίγο ποια είναι η διαφορά. Δεν ήταν εσκεμένο. Ωραίο ήταν. Πρόσεξε λίγο ποια είναι η διαφορά. Πρόσεξε λίγο κατά λάθος το πήρε. Έχεις δύο σημεία να θυμάσαι οπαδικά που ο Πάκο ασχολήθηκε μαζί και αυτό είναι η τεράστια οπαδική μου επιτυχία. Θες να σου πω κι άλλα. Ότι δύο, όχι δύο, και ένα της Καλαμαριάς που να θυμάσαι με τον γκολ του Μίετσελ. Έτσι, ναι. Όποτε ασχολήθηκα μαζί σου, σου έμεινε ιστορικά χαραγμένο στο μυαλό. Αυτό είναι οπαδική επιτυχία. Ωραία. Έτσι. Θες να σου πω και άλλα σημεία. Για πες. Μπας και τα ξεχνάμε. Ωραία. Πρώτη χρονιά Β' Εθνική, το 14-15, πότε ήταν. Ο Άρης κυνηγάει το καλοκαίρι να πάρει την αδειοδότηση από την Κέρκυρα. Είχες πέσει πιο παλιά, φίλε. Όχι πρώτη χρονιά. Okay, ένα άλλο θυμάμαι. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Στη Γάμο όταν ήταν. Εκεί που πήγαν ένα βράδυ για να μην γίνει το μάτς εκεί στο Εύωσμο το γήπεδο, ρε. Και πετάξαν και μέσα το τέτοιο με. Στον αγωνιστικό. Ναι, στον αγωνιστικό χώρο με γυαλιά και καρφιά και τέτοιο. Ποιος τα έκανε. Δεν ξέρω, άγνωστη. Άγνωστη. Αγνώστητα αυτό το συπτάμενα αντικείμενα ήταν. Να σου πω και κάτι άλλο. Να σου πω. Όταν είχε έρθει ο κύριος Γιώργος έξω από το Χαριλάο και φώναζε με τους φουσκωτούς. Αυτό το είχε, το είπε ο Τάσος, είναι λάθος. Το σχολείας. Ναι, παιδί μου, επειδή δεν ασχολούνται. Ή εγώ να σου πω το άλλο, όταν ήταν να πάρει ο Άρης στο Βουό, τον παίρνει όφη και στο όφη Άρης τα καπάκια είναι ο κύριος Ζήσης στην εξέδρα, εκείνο τι ήτανε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε και καθόλου. Καλά λέει. Δεν ασχολείστε καθόλου μαζί. Λίγο. Ασχοληθείτε λίγο μαζί. Όσο πατάει ο ελέφας. Δεν γίνεται τώρα να μην ασχοληθούμε. Ρε παρακαλώ με. Δηλαδή, βάλτε μας μια κουρμπία επόπτη. Θοδωρέ. Βάλτε μας μια κουρμπία επόπτη και να σα βρείτε διαιτητή. Άκουσε λίγο. Και το σπάθα να βάλουμε τέταρτο. Ναι, να το βάλουμε. Γιατί δεν το βάλουμε. Καλό άνθρωπο. Και τον Κομίνη να πούμε για παρατηρητή. Με τον Ποντίκη. Να τι θέλω να πω. Με τον Μπάουξη που ασχολείται. Οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί, οι Αεξίδες, οι Αριανοί. Τα δύο τελευταία χρόνια, ναι. Εντάξει. Εγώ δεν γίνεται, ρε φίλε, με τον Άρη να έχει έρθει μετά από 4-5 χρόνια στην Αλφα Εθνική. Να έχει καλούτσικη ομάδα να πάει για Ευρώπη και να μην δεν τον κολαντρήσω λίγο. Καλά. Εγώ προσωπικά, σαν Τάσος. Έτσι. Το γουστάρω αυτό που κάνω, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις. Μου αρέσει. Δηλαδή, μου έχει λείψει 4 χρόνια, 5. Το κολάντρισμα του Αριανού με τον Μπάουξη. Ειλικρινής είναι, εντάξει, ειλικρινής. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, στο Δόξα Δρά, Άρης Γάμα Εθνική που είχε 10.000 στη Δόξα μέσα. Ναι. Και στο Πανσερραϊκό που Άρης που είχε 10.000 μέσα, 15 πόσα είχε. Mm. Αυτοί όλοι υποθέσουν ένα Πανσερραϊκό και Δοξέι, έτσι δεν ήταν. Όχι, εντάξει, ειδικά στη Δράμα. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Καλά, 10.000 και εσύ το τερμάτισες, ρε φίλε. Σιγά μην είχε 20. Αν εσύ πάει που δεν θα το δεις ποτέ αυτό είναι η ζωή. Ο Πάου Γάμα Εθνική. Έτσι. Και παίζει ρε παιδί μου σε κανένα κουτσοχώρι. Δεν θα πας άμα τύχει εκεί να υποστηρίξεις το κουτσοχώρι για να κάνεις καζούρα στον Παοξή. Θα πάω και θα έκαμνα και έτσι. Άμα θα έκαμνες και έτσι, καλά να πάθεις. Λοιπόν, Τάσο να σου πω κάτι έτσι για να δω. Εσύ παρακαλάς να πάει Πάο Κλαμία τελικό. Όχι φίλε. Όχι, εγώ γουστάρω ημιτελικό Πάο ΚΑΕΚ. Α, ημιτελικό. Ημιτελικό σε διπλά μάτς. Πάω ΚΑΕΚ, να τους καθαρίσω ένα αυγό, για να έχω εύκολο έργο, εγώ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, αυτή η καζούρα που λέμε δηλαδή με τον Ζάχο, εμένα με νοιάζει να πάρω ένα τίτλο ακόμα αδερφέ. Αν θες την οπαδική μου άποψη σοβαρά, χωρίς καρέκους δίκαια. Θα σου πω το άλλο, ναι. Πάει ΠΑΟΚ Λαμία τελικός. Ναι. Η Λαμία σου λέει, ξέρεις τι εισιτήρια έχω πουλήσει, πάρ' τα ρε ΠΑΟΚ, τα άλλα όλα εσύ γιατί δεν πρόκειται να τα πουλήσω. Θα ξεπεράσει την εκδρομή τη δικιά μας σου 10 τελικά. Καλά πλάκα κάνεις τώρα, ρε φίλε.
Πλάκα κάνει τώρα. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύει τώρα, ότι ο Άρης έχει παραπάνω κόσμο τον Πάουκ ή ο Άρης μπορεί να κατεβάσει παραπάνω κόσμο τον Πάουκ σε εκτός έδρας μάτς? Αυτό που λες δεν μπορεί να γίνει όμως. Δεν γίνεται αυτό που λες. Τι πιστεύει, πες μου. Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν με απαντάς. Τα εισιτήρια, αυτό που λες. Δεν γίνεται, γιατί τα εισιτήρια νομίζω τελευταία μέρα ή την πρώτη τελευταία ή τελευταία μέρα παραδείγματος. Καλά, πάει ΠΑΟΚ Λαμία και θα δεις πόσα θα είναι τώρα και πόσοι θα είναι. 50.000 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ θα είναι, μην τρελαθώ. Έλα, κλείσε. Εγώ να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί μετά από 95 χρόνια ιστορίας καταφέρνει να φτάσει στην τέταρτη θέση πρωταθλημάτων στην Ελλάδα και μαζί με εμάς να ισοβαθμίσει στα τρία πρωταθλήματα. Επιτέλους το κατάφερες και καλώς ήρθες. Να μας πεις όμως και συνολικά σε τίτλους, γιατί υστερείς πολύ σε τίτλους. Θες να τα ακούς, του δίνεις assist. Του δίνεις assist. Να βάλουμε και πρώτα και μπάσκετ και όλα. Τώρα μα να βάλουμε φίλε και χάσει για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε τόση ώρα. Σε φτάνει στα πρωταθλήματα ή περισσότερα. Εσύ που είπες στην τέταρτη θέση, πού αναφέρω στο μπάσκετ? Στα πρωταθλήματα. Ε, τι με πας στο μπάσκετ τότε? Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Άντε πάρε πλην τα δόντια σου. Καλό βράδυ. Τελευταίος φίλος. Άντε καλό βράδυ. Ωραία, έτσι κι αλλιώς και παραπέντε. Πάμε στο τελευταίο για σένα. Έπεσε. Παραπέντε. Ωραία, εντάξει. Ναι, Τάσο, την εκδρομή λέει. Την εκδρομή λέει που είχαν κάτω, είχε πολύ κόσμο. 25.000 είχαν. 25 ήταν τα ειστήρια, ναι, όντως. 23.400 και 1.500. Είχαν. Τι να λέμε ότι δεν είχαν, αλλά να σου πω κάτι. Ποιο πιστεύει ότι αυτόν τον κόσμο και το διπλάσιο, εγώ θα πω, δεν μπορούν να κατεβάσει ο Πάο να δουν εισιτήρια? Υπάρχει κάποιο Αριανό που το πιστεύει? Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω πάλι από την άλλη πλευρά, ήμασταν 10.000 και ας το παίρναμε τώρα. Εντάξει, αυτό που λέει ο Ζάκος, αλλά. Καλά είναι, όπως λες, μεγάλη και εκδρομή, πλάκα. Μεγάλη εκδρομή και είναι λογικό εγώ να κάνει τέτοια εκδρομή ο Άρης, να σου πω γιατί. Όχι, έχει μια διαφορά τάση. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά. Κανείς Αριανός δεν λέει. Αυτός που έχουν δύο δράμια μυαλό έτσι, ότι δεν μπορεί να κατεβάσει ο ΠΑΟΚ τόσο κόσμο. Απ' την άλλη πλευρά, εδώ είναι η επιτυχία, στο πώς εισαγωγικά του Άρη. Απ' την άλλη πλευρά, πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ πιστεύω ότι ο Άρης δεν μπορεί να το κατεβάσει αυτόν τον κόσμο. Έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Βέβαια, εγώ ξέρω και περιπτώσεις που πήγαν, του σηκώσαν με σπασμένα πόδια και γύψαν από το νοσοκομείο. Ο άλλος πήρε τον παππού από το γυροκομείο. Τρεις φίλοι μου δεν πήγαν στο τελικό. Τρεις φίλοι μου δεν πήγαν. Και εγώ σου λέω τρεις φίλοι μου δεν βρήκαν εισιτήριο. Έχω δύο συναδέλφους. Ο ένας πήγε, πήρε τον παππού από το γυροκομείο και ο άλλος το θείο με άνοια. Το λέει, θα σε δείξω. Ένα λεπτό. Το Θεό το θυμάσαι με την Κρεπερή. Το Θεό. Πώς το θυμάσαι? Το τέρας. Απέναντι από το τέρας. Αυτός που ήταν και ζει όλα, δεν πήγε στο τελικό. Δεν πήγε. Πού να πάει? Πού να πάει? Πού να πάει? Ήταν και ακριβές οι εκδρομές. Το βούλασα. Εγώ ψέματα λέω. Θυμάμαι και εγώ πράγματα. Θυμάσαι και εσύ. Ήταν πανάκριβες οι εκδρομές. Θυμάσαι και εσύ πράγματα. Έτσι νομίζω τώρα. Είσαι μεγάλη. Κάτι παράπονα. Καριόκα. Είσαι μεγάλη καριόκα. Με το φίλο σα το κουκουρούκο. Είσαι μεγάλη καριόκα. Έχει το στόλο. Σε έχω εκπαιδεύσει. Σε άλλη εκπομπή ο Ζήτα. Λοιπόν. Σε σίγμα. Λοιπόν. Πάμε στους βασικούς. Είπες, λέει, τι λέει? Η Θεία Μαρίτσα με τις φίλες της ήταν. Ναι, σιγά ρε. Οι δικοί σας όλοι. Όλοι δολοφόνοι ήταν, Τάσο. Καλύτερο σκότω στη μάνα η του. Η Θεία Μαρίτσα. Λοιπόν. Ψητοπολείο Πορκίτο. Δεν παίζονται. Εσύ δες εκεί πέρα αυτή την ωραία φωτογραφία. Εκεί πέρα, μια ωραία φωτογραφία. Special. Πραγματικά. Είναι από αυτά που λες. Τα λιγουρεύεστε. Από αυτά είναι. Λέγε, συνεχίζεις βλακίες. Συνεχίζεις βλακίες, δεν πειράζει. Λέγε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Δεν πήρε ο Θόδωρος. Ζάχο, μην τον κολλάς, ζάχο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαπ μενού με πολλές επιλογές από ένα, για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείου και το delivery ακούει στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10%. Έτσι. Ωραία, φίλε, το έριξα το αγγλικό. 10%. Σε κάθε παραγγελία. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Μανώλη και το φίλο μας τον Νίκο, στο Εσκομπάρ, στο έτσι, μακρινό Εσκομπάρ. Έτσι. Και μακρινό, έτσι. Κοντά είναι. Ναι. Τρόπος του λέγει. Τρόπος του λέγει, ναι. Από εδώ που είμαστε, έχει μια απόσταση. Τους είδες, στο Σαββάτο τους είδες. Εκεί που μας ακούνε οι Λεβέντες και χορηγεί για πολλούς μήνες εδώ στην εκπομπή μας. Πέντε μήνες και. Να είναι καλά τα παλικάρια εκεί πέρα. Είναι ένα υπέροχο μαγαζί, να πούμε, το οποίο μπορείς να πάει να δεις και όλες τις αθλητικές μεταδόσεις
της ομάδας σου, έτσι, αλλά και μόλις τελειώσει τα ματσάκια, έχει υπέροχες, σαγηνευτικές, εθέριες, θηλυκότατες υπάρξεις, ξανθά πλασματάκια που λέει ο Μπουγάτσας, για να σας εξυπηρετήσουν και να σας κρατήσουν όμορφη συντροφιά και παρέα. Τα φιλιά μας στο Εσκομπάρ που είναι... Ποιο? Η οδός... Γεωργίου Παπανδρέου 9. Πρώην Αθέων. Ναι, μόλις ξεκινάει η Αθέων εκεί αριστερά. Πάμε. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε. Το κομμωτήριο ανανέωση. Εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, δεν σας λέμε ψέματα. Μόνο με 5 ευρώ. Είτε είστε άντρας, είτε είστε θηλυκό, είτε έχετε το παιδάκι σας, μόνο με 5 ευρώ κουρεύεστε στο κομμωτήριο ανανέωση. Πού είναι? Ανδρέα Παπανδρέου 225, στο Γεφυράκι των Μετεώρων, στη Νεάπολη, κοντά. Τέρμα Νεάπολης, επάνω ψηλά, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, μόνο με ραντεβού, 2310-616-999, γιατί γίνεται χαμός, πραγματικά, λαϊκό προσκύνημα στη φίλη μου την Πόπη. 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελοθέρμανσης στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη του φίλου μας του Ισαάκ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο μεσουστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που αλλάζει τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία στα λιπαντικά και τεράστια ποικιλία στα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Επίσης, σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα με την παραγγελία σας, την οποία μπορείτε να κάνετε στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνείτε αύριο πρωί-πρωί για το πετρέλαιο του μήνα με καθαρό ολοκάθαρο καύσιμο, χωρίς δόλους κτλ. Μέσα στο 2310-611-256 για το πρατήριο καυσίμων του Τεχλικίδη Ισαάκ. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση, είναι και το μότο της επιχείρησης. Αύριο να πούμε ότι θα είσαι εδώ πέρα για το Μάσο Κεπέλου, έτσι. Κεπέλου, αύριο, ωραίο. Παιδιά, δεν υπάρχει ράδιο Μαρμίτα. Ναι. 7 και 4. Να ξεκουραστούμε και λίγο. 7 και 4, δηλαδή μόλις τελειώσει ο Βαθύλακος. Να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, μετά το All About Aris με τον Βαθύλακο και τον Νικολάκη και τον Παπαδόπουλο. 7 και 4 θα είμαι εδώ στο στούντιο. 7 και μισή θα ξεκινήσει το μεγάλο match του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για το Europa League, Champions League του μπάσκετ, για τη φάση των 16, όποιος περάσει πάει στους 8. Όλοι αύριο στο παλατάκι κόβουμε εισιτήριο, γεμίζουμε το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, ηχητική και μόνο βία, τίποτα παραπάνω, για να πάρει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ εν ώψη του δευτέρου σημαντικού μάτς που θα δώσει στην Αθήνα για να πάρει την πρόκριση στους 8. Είναι πληρωμένο το μαζού, το αέριο, το τέτοιο. Έλαβε, ναι, όλα, ναι, έλαβε τα πάντα. Δεν απαγώσε, έγινε πηγούνι. Μπήκε, σου λέω τώρα, ο Γιωργάκης με τον Ιβάναρο, χλάτς βαντάμ, και άμα δεις τι δηλώσεις έχουν κάνει. Τι γίνεται, θα έρθει ο Λεμπρόν. Θα στα πω, όχι. Okay. Θα στα δείξω άλλη ώρα, κοντά, γιατί έχουμε τέλος εκπομπής. Λοιπόν, Ο Άγιος Ιβάν. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, την ακρόαση. Τετάρτη ξανά η εκπομπή με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρόλιν πίσω από τα μικρόφωνα. Στις 8 την Τετάρτη, μην ξεχνιέστε. Έτσι, από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Καλό βράδυ.